Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Κάτι τέτοια τριήμερα, κάτι τέτοια τριήμερα καλοκαιριού που το μυαλό μου πάει ασυνέστα, Κωνσταντίνε μου, στο βαθύ Πασόκρε, φίλε. Αυτά θα τα τριήμερα τα καλοκαιρινά που φεύγαμε Παρασκευή πρωί γιατί δεν πηγαίναμε στη δουλειά. Ποιο τριήμερο είναι αυτό? Τριήμερο έτσι. Το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού με 35 βαθμούς. Χρειάζεται να τα έχει όνομα, το βαφτίζουμε εμείς. Το Αγίου Πνεύματος. Όχι, δεν είναι, είναι πιο μετά το Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε και επίσημη δικαιολογία. Αλλά τώρα είναι το πρώτο τριήμερο έτσι. Δεν είναι τριήμερο, διήμερο είναι. Το κάνουμε τριήμερο εμείς άμα θέλουμε. Το κάνουμε. Καλά, αυτό. Στο Πασόκ και τετραήμερα το κάναμε. Παρασκευή δεν πηγαίναμε. Αυτά πληρώσαν τα παιδιά μας τώρα και στο εξωτερικό. Και Δευτέρα το κάναμε μούχτι. Αυτά τα περικέτια τώρα. Γονομούσιδες με τη μασέλα. Ναι, 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 ναι. Και λέει, περάσαμε καλά με τον Πασόκ. Μόνο περάσαμε καλά, ναι. Φάγαμε, φάγαμε μάλλον. Τα εγγόνια τους όμως είναι εξορία. Έτσι, ακριβώς. Α, το Γιουργάκης πει. Όλα έχουν ένα τίμημα. Ναι. Όλα έχουν ένα τίμημα. Γιουργάκης πει, σου βέλιου. Ναι, σου βέλιου. Σου βέλιου. Ο Πορτράικ, στη Σκάρδη, ρε, ο Μανολάκης έφυγε, κάντε κάτι. Κάντε ρε λαμόγια, φάγαμε. Όταν τρώγατε με χρυσά. Σουβλάκι και σου τζουγκάκια. Αρχιλαμόγια, ο Γιουργάκης στου βέλιου. Και στην Ολλανδία. Και στην Αυστραλία. Η Γελινίτσα πήγε! Στη. Πού πήγε η Γελινίτσα, Κωνσταντίνε? Η Γελινίτσα που πήγε. Η Γελινίτσα έφυγε και αυτή πήγε. Ζυρίχ! 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 Η Γελινίτσα πήγε στην Ιγυρία. Είναι δουλειά του. Ο Νικουλάκης που πήγε, ο Νικουλάκης. Ναι. Έπαιρνε 600 ευρώ γιατρό εδώ. Ναι, ναι. 600 ευρώ. Έμα που θέλατε τετραήμερα, παιδιά. Δίνω 5.000 ευρώ. 5.000 Ζυρίχ. Αμπράβο. Θα μείνει εσύ εδώ με τον γιατρό του ΑΧΕΠΑ. Ναι, ναι. Μόλις να πούμε. Αλλά άμα έχει λεφτά, Κωνσταντίνε ναι. Μου. Πει... Δεν θα έχει. Δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν θα αλλά άμα δεν έχει. Άμα δεν έχει, θα μείνει με τον γιατρό του ΑΧΕΠΑ. Θα σε κάνει εγχείρηση όπως τον Νίκο από τα Γιάννητσα. Τι λέει ο Νικόλας, εντάξει, ναι. Πήγε πριν από 2 χρόνια, κάνει τη χολή του. Ναι, ναι, και τι του βγάλανε σπλήνα. Του λέω ο γιατρός εκεί στα Γιάννητσα, κοίταξε λέει, να σε ανοίξω λέει μπορώ. Ναι, να σε κλείσω δεν μπορώ. Να σε κλείσω λέει δεν μπορώ. Α, είναι επιχείρηση μια χρήση. Μία μπαίνει, δεν μπαίνει. Έχω λέει τα υλικά. Τα υλικά τι θα φτιάξει, εσύ παστίτσι που θα φτιάξει, εγώ με τι υλικά δεν έχει. Λεφτά ήθελε ο γιατρός. Α, τα υλικά είναι τα λεφτά. Ρε Νίκολα, δεν το κατάλαβε του. Αλλά να τα υλικά, να τα υλικά, φιλά. Άμα τα δηλαδή του κάνει μισή εγχείρηση, πόσο πληρώνει, δηλαδή πώ πα να πάρει σπόρια και λε σπόρια για 3 ευρώ, α πούμε.
Ρε παιδάκι μου αρρωσταίνεις. Ναι. Πας στο νοσοκομείο. Ναι, ναι, ναι. Σου λένε, α, έχεις κακό πράγμα. Ωραία. Σε κάνα δύο χρόνια θα σε κάνουμε εγχείρηση. Τότε ήρθε η σειρά σου. Α, έχουμε χαρτάκι. Σας σου λέει ρίξτα. Άμα είναι να τα ρίξει, γιατί να τα ρίξει στο αγγλικό. Τα σκά και ξαφνικά από 20.000 έγινε πρώτο στην ουρά. Έτσι ακριβώς. Άρα, μπράβο. Έτσι. Μετά σου λέει θέλω υλικά. Τα σκά και βρίσκει και τα υλικά. Και σώθηκε. Είναι απλά τα πράγματα. Πασόκ θέλατε. Εγώ δεν το πρόλογο, πιτσιρίκο. Εγώ θυμάμαι απλά τον εαυτό μου, φίλε, κάπου εκεί 4-5 χρονών να κουνά μια σημαία πασόκ κι εγώ. Και εσύ δικού. 5 χρονών πρέπει να είχαν ψηφίσει δική μου πρώτη φορά στη ζωή του, μου λέει. Πόσο χρονό ήσουν? Το 81. Και το 85 που πήρα το πρωτάθλημα πρέπει ξανά να σηκώσει καμία σημαία. Όχι, το 85 έχω σήκω ένα σημαία του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα. Το 2001 δεν σήκωσες? Το 2001 πανηγυρίζαμε εκεί, φωνάζαμε. Με το call of sight που βάλατε. Ποιο call of sight ρεφαγώθηκε, σπάσα τον τόρτι που έριξα, έσπασε ο διάολος από δάρια. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καζαμπάκα. Καλημέρα, καλημέρα. Rap and cool μέχρι και τις 10, θα πάμε μαζί. Τριήμερο πάντως έρχεται, γι' αυτό ξεκίνησε. Τριήμερο είναι, κουλιά. Ναι. Εντάξει, κάποιοι δεν πάνε σήμερα. Θα τελειώσουν τώρα 12 η ώρα, θα σκοτώσουν να φύγουν. Άλλο να φύγει όλη τη μέρα. 12 η ώρα θα φύγουν. Κάποιοι δημόσιοι δεν είναι, σούξου μουξου, δεν το βρουν να φύγουν. Τρίχες θα φύγουν. Εφόσον δεν υπάρχουν εξετάσεις, ακόμα δεν είναι. Α, ναι, να πούμε καλή επιτυχία σε όσους δίνουν εξετάσεις. Ξεκίνησε σήμερα. Αν δεν πετύχουν, θα στεναχωρηθείς πολύ, ρε κουλιά. Ναι. Α, μεγάλη στεναχώρια θα πας. Δεν θα στεναχωρηθώ, αλλά ούτε και θα χαρώ αν δεν πετύχουν. Τι τους λες καλή επιτυχία, τους ξέρεις να πούμε? Εντάξει, πρέπει να τους ξέρεις, φίλε. Κάνεις στο κοινό γλύψιμο τώρα. Άντε καλή επιτυχία. Πάλι, έχεις μπερδέψει πάρα πολύ την έννοια του γλυψίματος με το σημαίνε. Να αναφέρεις κάποια πράγματα. Έλα, το λες τώρα, κοστίζει αυτό που λες μισό ευρώ τώρα. Καλή επιτυχία σε αυτό. Εσύ κοστίζει όταν ξεφωνείς κάποιους άλλους. Κοστίζει. Τι κοστίζει? Έρχονται μηνύσεις εδώ. Α, τις πληρώνεις. Άρα ποιος κάνει τη λαλακία? Εσύ την κάνεις, την κάνω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Εγώ πληρώνω. Ή πληρώνει ο Τζαπάβλο, καθαρίζει. Τζαν Παύλο. Ναι, ποιο είναι το σωστό, να πληρώνει ή να μην πληρώνει? Τώρα πει καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Είναι κακό, ρε φίλε, ήθισε να λέμε καλή επιτυχία σε όποιον γράφει. Δηλαδή, ούτε θα πληρώσω κάτι για να το πω, ούτε τίποτα. Δεν το λες με την καρδιά σου, τι θε να πω, να την ανοίξω και να πω, με νοιάζει. Δεν γράφει σήμερα η Ιφηγένεια και αυτή να την πούμε χρόνια πολλά, λέω. Α, είναι καλή μέρα τώρα πρωί-πρωί. Παράτα με τώρα τι καλέ επιτυχίε, έκθεση και ιστορία. Α γράψω εγώ έκθεση, αντί τι θα γράψω. Εσύ είπα πάντε θα γράψει έκθεση. Πιστεύω θα φύγει εκτό θέματο. Βασικά είμαι σίγουρο θα φύγει εκτό. Ποιο θα φύγει? Εσύ. Να γράψει για κάτι και μετά θα πα στο επερπέρα, στο διάσημο. Και θα σε γράψει από κάτω, είσαι εκτός θέματος. Και εγώ θα το πω μετά. Μετά τι θα το πει? Το τι πτυρηρή και τελειώσαμε, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Αχιλέα που μας χαιρετά από την Σουηδία. Σάμπαλε η Ντούμπα, λέπε στο κουμπαράκι. Μπραζίλο Πάοκ πλέον. Πήγα στο περίπτερο, Μπραζίλο Πάοκ. Πήγα να πάρω καφέ, ώρα σε Λεσάο θα φτιάξω. Ρωσί, Ρωσίο Πάοκ. Ρωσί. Τι Ρωσί? Ρωσία. Τι Ρωσί, δεν έχω κανένα Ρώσο. Έχει το Ρώσο που πληρώνει, τι Βραζιλία και τον Ιβάναρο. Μακάρι να τον είχαν όλοι άλλοι. Παρακαλάνε, ξηρογλύφονται. Άμα μπει στα φόρουμ τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, γιατί εγώ μ' αρέσει να βλέπω τι γίνεται. Τι γράφουν δηλαδή? Τι γράφουνε, αλλά τι γράφουνε, ειδικά στα φόρουμ τη ΑΕΚ πέφτει πολύ κλάμα και πολύ πινελίκη και πολύ κράξιμο. Φόρουμ. Στα φόρουμ, ναι, που συζητάνε οπαδοί, ειδικά τώρα με αυτό τον παίκτο Ροντρίγκο που πήρε ο ΠΑΟΚ. Και πέραν από αυτή τον Παολίνιο, ξέρεις τι κάνουν? Παολίνιο τι θέση παίζει? Ίδια θέση. Τι? Ίδια θέση, δεξιμπάκ. Δεξιμπάκ. Ναι. Ναι. Είναι ένα παίκτη που έπαιζε στη δεξιμπάκ στην Τσάβες, όχι στην Άβες, που υποβιβάσκε φέτος, έκανε καμιά εικοσαριά παιχνίδια, καμία εσύ, κανένα γκολ. Με την ΑΕΚ, κοίτα με τον Ολυμπιακό πώς θα την βγάλει τώρα. Με την ΑΕΚ. Ναι, ο Ολυμπιακό έχει μουρλάνε στι μεταγραφέ ο Ολυμπιακό. Κάθε μέρα διαβάζω 15 ονόματα, μόνο τον Βαλμπουενά έχουν κλείσει τώρα. Ναι. Ο οποίο δεν θα βρει ομάδα πουθενά. Εσεί πόσου κλείσατε? Δύο. Ποιοι είναι δύο? Ο Μπακ και ο Χαφ. Ναι, τι άλλο. 2-1 δηλαδή. Ναι, αλλά εγώ είμαι και έτοιμο, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι πιο έτοιμη ομάδα πάλι. Τον κορμό μου τον κράτησα. Ένα Σαχόφ με φεύγει. Ε, σιγά τα λάχανα. Εντάξει, σιγά τα λάχανα. Εντάξει, χρήσιμο εργαλείο. Εγώ δεν θα πω σιγά τα λάχανα. Είναι Σαχόφ τώρα και. Δεν θα πω σιγά τα λάχανα, αλλά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έμπαινε μέσα, δεν ήθελε να μπαίνει. Ήθελε να είναι μέσα. Έχει και το Μίσιτ εκεί, μπορεί να κάνει δουλειά. Εδώ τώρα ήθελα. Μπράβο, μπράβο Κωνσταντίνο. Μπράβο, εσά. Θεωρώ, όχι, να σου πω τι. Τον άρεσε. Όχι, όχι, ούτω άλλω να το σχολιάσω. Θεωρώ ότι ο Μίσιτ είναι η ίδια κοψιά Σαχόφ. Όσον αφορά τη σαγωματοδομή του και κάποια πράγματα που καλώς μπορεί να προσφέρει. Νομίζει. Μια χαρά είναι νομίζει. Θα σα βγει του χρόνου καλό χαφ. Λες. Από εκεί που δεν το περιμένετε. Λες. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, μέχρι να έρθουν Μαωρίσιο και δεν συμμαζεύεται. Ο Μαωρίσιο και. Ο καλό Μαωρίσιο μπορεί να έρθει κάποια στιγμή μέχρι να ξανατραυματιστεί. Ο Μαωρίσιο αυτή Σεπτέμβριο. Τον άλλο δεν τον περιμένω. Το Βερμπλουμ. Και το παλτό δεν το περιμένω. Γιατί έρευε το Βερμπλουμ. Έτσι ήταν, παιδί. Το μπήκε στραβά. Ο Βερμπλουμ ξεκινάει προετοιμασία κανονικά όμω. Ο Βερμπλουμ είναι ένα τεμπελόσκυλο. Άντε πάλι, γιατί ρε. Σαν και αυτά που αράζουν στα καφενεία η ώρα 9 το πρωί. Βαθύ τελειώνουμε ούζο στις 3. Πάνε κοιμούνται το μεσημέρι, ξυπνάνε κουρασμένοι το απόγευμα και ξαναπάνε στο καφενείο. Τέτοιο τεμπελόσκυλο είναι ο Βέρμπλουμ. Δεν σ' άρεσε ο Βέρμπλουμ. Όχι. Ναι, ο Σούντγκρεν όμως που είναι ο άλλος Σουηδός αρέσει. Ποιο Σούντγκρεν? Αυτός που ήρθε στον Άρη, ο Σούντγκρεν.
Τι να μ' αρέσει, χθες έμαθα την πρώτη μέρα στο καζίνο. Πού τα άμαθες ρε μπαγάζα πάλι, δηλαδή τι πράγμα είσαι ρε, τι, η κερακατίνα της πόλης είσαι. Αυτή είναι η κουλτούρα των Σουηδών, την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα. Πού τα άμαθες εσύ ότι πήγε η πρώτη μέρα, εντάξει πού να πάει, άμα ήταν προσαγή μπορεί να πει καμιά φόρτα. Και κάτι κούτρα τραπέζι εκεί που έκανε. Εντάξει, να μην φάει το παιδί, το καλεσμένο. Όχι, όχι, κάτι δημοσιογράφους κάναν κάτι κούτρα τραπέζι εκεί. Ποιοι? Τέλος, δεν τα λες, ναι, εντάξει, οκ, εντάξει, δεν τα λες. Στην κούτρα πρώτη βλέπω, πήγανε πολύ. Όχι, τον έβαζε δηλαδή σε κατάσταση. Για δημοσιογράφους λέω. Α, για δημοσιογράφους. Όπου μυρίστηκαν κούτρα φαΐ πήγανε. Τι κούτρα, τι να το πει. Καλημέρα, γραφείο τύπου. Έτσι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε ανατίσει μια κορασίδα που στρώνει το κρεβάτι και από πίσω έχουμε τον Ανδρέα, έτσι, μια φωτογραφία. Τι πρόσεξες πρώτο, Κωνσταντίνε, τον Ανδρέα ή το κορίτσι? Τον πισινό της κουμπίτσας. Νορμάλ άνθρωπος είσαι, έτσι. Είσαι μάλλον παραπάνω από νορμάλ άνθρωπος, γιατί είσαι ντούρος, έτσι. Ντουζένια, είπαμε εξετάσεις, βγήκανε πούδρα. Μόλις πέθανε ο Ξενίδης, ναι, την άλλη μέρα πήγες έκανες, πήγα έκανα εξετάσεις. Τι πράγμα είναι αυτός, ρε φίλε. Αυτός όλους θα μας βάλει, θα μας σκεπάσει, θα μας φιλήσει, κούτρα, κάθε τρεις και λίγους γιατρούς. Ρόμποκοπ, ναι. Άμα σε βρει ο βρικόλακας, δεν γλιτώνεις. Άμα έχεις λεφτά, θα γλιτώσεις. Ούτε. Έτσι όχι. Αρκεί που θα σε βρει. Ναι, πού θα σε βρει. Τέλος, ναι, μην κάνουμε τέτοιες ωραίες. Ούτε λεφτά και να έχεις, δεν γλιτώνεις. Τίποτα, δεν γλιτώνεις. Δεν γλιτέρνεις με τίποτα που λένε. Αλλά μένα ο προστάτης μου είναι 0,87. 20χρονο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Όχι, ξέρω, να προσέχω. Πάμε τείχο-τείχο, αυτό με λες. Με λένε οι ουρολόγοι. Ξανακάνε, λέει, την εξέταση. Δεν σε πιστεύουμε. Όχι. Ναι. 0,87 δηλαδή κάτω από 2,5 πρέπει να έχει. Ναι, και εσύ έχεις 25. Ακούτε, εκεί τι γίνεται έξω, 25. Το φοβάμαι γιατί είναι ύπουλο, η ύπουλη αρρώστια είναι. Ναι. Πας χτυπήσει. Πας κάθε τρεις και λίγο. Τι πας, πόρτα λεγιά, κοιτάξτε με λίγο προστάτη. Ναι. Δύο φορές το χρόνο. Τι δύο φορές, εδώ κάθε μέρα ακούω για τον προστάτη και. Μπράβο, ρε σκύλε, μ' αρέσεις. Λοιπόν, σ' αρέσει ο παίκτης που ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Ήρθε, υπογράφει σήμερα μάλλον θα έχουμε ανακοινώσει. Ο Μπακ είναι αυτός. Ο Μπακ είναι αυτός. Αυτός είναι ο Μπακ. Αυτός εδώ με τα μάγουλα. Αυτός είναι. Τα μάγουλα δεν σ' άρεσαν. Για, για δέσω λίγο. Κάνε λίγο μια φυσιογνωμιστική έτσι, διάγνωση. Αυτός μοιάζει με ζωγράφο. Ζωγράφο, Πικασό. Δεκαετία του 60. Όχι, όχι. Ακούστε, παιδιά, τώρα πήγαν τι θα κάνει. Ωραίες κυρίες και τις ζωγράφιζε. Ναι, ο Σουάρες. Γυμνές. 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 Εντάξει, κάτι έκανε τουλάχιστον. Δεν το βλέπω για δολοφόνο. Δεν το βλέπω για δολοφόνο. Καλό παιδί το βλέπω. Δημιουργικό το βλέπω. Ναι. Καλλιτεχνικό πνεύμα. Εξτρεμοειδή το βλέπω. Ναι, εξτρεμοειδή είναι. Δηλαδή. Γλυγοράκο τον βλέπω. Γλυγοράκο είναι. Ναι, δυνατό τον βλέπω. Μπομπά. Γερό παιδί τον βλέπω. Γερό παιδί τον βλέπεις, ναι. Δεν τον βλέπω να μαρκάρει καλά. Αυτό είναι όμως το δυνατό του σημείο, ρε φίλε. Εδώ έπεσε. Γιατί χθες εγώ άκουσα όλες τις σοβαρές συνεντεύξεις που βγάλαμε εδώ και ήταν πάρα πολύ καλές. Ποιες βγάλαμε? Βγάλαμε τον προπονητή του. Ναι. Που τον είχε φέτος, μέχρι φέτος. Τι είπε αυτό? Και είπε ότι το πιο δυνατό του στοιχείο απ' όλα, εκτός ότι έχει πολύ καθαρό μυαλό όταν φτάνει στην επίθεση για να δώσει την πάσα. Μοιράζει ασίς, ακριβώς ο Ροδρίγκο Σουάρες. Ναι. Είναι ότι με το που χάσει την μπάλα, σαν σκυλί του πολέμου, ξαναπάει να την κερδίσει. Αυτό είναι ο Μπακ. Σαν σκυλί γυρνάει πίσω. Κατευθείαν. Αυτό είναι το δυνατό του, λέει. Αν θέλω να κρατήσω το πιο δυνατό του, είναι ότι με το που χάνει την μπάλα, κατευθείαν τρέχει να την ανακτήσει. Η μπάκερ, τι θες να κάνει, δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Να φραπέ και να αλλά με λες δεν μαρκάρει. Με λες ότι δεν μαρκάρει. Άλλο είναι το μαρκάρι. Σου λέω ότι μαρκάρει, δεν αφήνει κανέναν. Άμα βγω εγώ σαν εξτρέμ. Ναι, εσύ να βγεις σαν εξτρέμ. Υποτίθεται. Και πάω ένας με έναν. Έναν, ναι. Τον περνάω. Όχι. Αυτό είναι. Δεν θα τον περάσει. Τον Κίτσιου τον πέρναγε. Μία φορά μπορεί να τον περνούσε, μία να τον σταματούσε ο Κίτσιου. Εντάξει, όχι, μια χαρά είναι και ο Κίτσιου. Εμένα μου αρέσει να ξέρει. Άμα γίνει σέντρα δηλαδή από τη μεριά την αριστερή. Ναι. Του Γιαννούλη, του Γιαννίνια. Ναι. Και πάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Θα βοηθήσει κι αυτό. Θα πηδήξει και έχει βαλιά. Τι θα κάνει. Τι μπόι έχει δηλαδή. Δεν το βλέπω και πολύ μεγάλο πρώτο μπόι. 1,75 σαν εσένα. Με 1,75 θα πηδήξει και βαλιά. Τι να κάνω, τα μπακ ήδη σε 1,75. Να μην είναι αυτό. Τα μπακ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να είναι και ψηλά. Να είναι ψηλά. Ναι, γιατί άμα γίνει σέντρα γιατί τρέχει. Έψανε να βρει κουσούρι τώρα, βρήκε το. Ρωτάω και παντά. Ναι, όχι. Εγώ δεν ξέρω, εσύ δεν με πει. Ναι. Δηλαδή ο Ρομπέρτο Κάρλο ήταν ψηλό μπακ, α πούμε. Ο Ρομπέρτο Κάρλο ήταν το καλύτερο μπακ όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Με αυτό λέμε. Γιατί δεν ήταν ψηλό αλλά ήταν αλματερό. Πότε μερικά χρόνια έπαιζε. Τα τελευταία 15 χρόνια η μπακ ψηλώσα να έχει υπόψη. Βάλανε μερικά πονταλάκια. Ναι, και ένα κάποιοι, και αυτός δεν και είναι. Και κάποιοι που κόβονται από τις μεγάλες ομάδες. Κόβονται λόγω ύψους. Τύπου Κιβρακίδη, τύπου Κίτσιου, τίποτα. Κόβονται λόγω ύψους και σωματοτύπου. Εντάξει. Πέρασε η εποχή του πλαγίου μπακ που ήταν κοντός, στήλα αποστολάκι κτλ. Γιατί είναι και να πηδάει κιόλα. Δεν είναι ένα 69, είναι ένα 75-76. Νορμάλ είναι. Ναι. Άμα ψάξει να βρει κάτι. Γιατί είναι μια normal. Φορά. Και ο Βιερίνια έπαιζε δεξί μπακ. Ο Βιερίνια, ορίστε, με ένα 72. Πώς τον έβαλε 71, να μαρκάρει τον Ρονάλντο έξω αριστερά, πήδηξε ο Ρονάλντο. Ναι. Και ο Βιερίνια το κοιτούσε στα μάτια, 1,5 μέτρο πάνω σηκώθηκε. Εγώ ξέρω δύο χρόνια που παίζει ο Βιερίνια αριστερό. Για τη Βόλφ που ξέρω εγώ τώρα. Για τη Βόλφ, ημιτελικά Champions League έπαιζε με τη Ρεάλ. Τι θες να κάνει. Τον έβαλε εκεί ο προπονητής που έμοιαζε με το Κούγια να πούμε. Ναι, όντως. Ο Χέγκινγκ. Ίδιος ο Κούγιας όμως. Τόσο μυαλό, κέρδισε 2-0 μέσα στη Γερμανία και πάει να πούμε να παίξουν. Όχι. Ναι, και πάνε να παίξουν στην Μαδρίτη.
και παίζει έξω αριστερά ο Ρονάλντο. Ναι. Και πέφτει πάνω στο Βιερίνια. Με ένα 67 ο Βιερίνια, ένα 90 ο Ρονάλντο. Και γίνεται σέντρα. Τον ένα τον κόκκινο, τον άλλο τον ψήλωσε. Και τι θα τον κάνω. Όπω σε βολεύει. Τον ένα τον έβαλε 5 πόντου, τον άλλο τον έβαλε. Γι' αυτό σε ρωτάω, θα μου δείξει για κεβαλιά. Ένα δέσον εδώ θα με τον Δοβλέτογλου. Δέσον, είναι 75 το παιδί. Ο Δοβλέτογλου είναι κάτω από 70. Ναι, αυτό είναι πάνω από ένα, 75. Δεν πηδάει. Δεν πηδάει. Λοιπόν. Λαβράκι. Λέω εγώ να το ξέρει. Εντάξει. Άσε η τέχνη, έγινε. Εγώ άκουσα τον προπονητή. Άμα γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βρε, τι αναζητήσεις είναι μέσα σου που έχεις. Περιμένω τον Πασχαλάκη να βγει δηλαδή. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι αυτόν ναι. που η Άκη θέλει να τον πάρει για βασικό, τον παίρνω για backup του Μάτος. Ναι, 300.000 τον πήρατε. Τόσο για backup, πόσο θες να πάρει. Συλλαγή κάτι ντομάτες 2 η ώρα. Δεν σ' αρέσει. Τις παίρνω με 300.000. Καλά, εσύ στη λαϊκή τις παίρνεις όπως θες. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι πήρα ένα back ο οποίος ήταν ο καλύτερος πέρσι στην Πορτογαλία. Ναι. Άκουσα Μάτζιο, άκουσα Κορέιρα, Κορέιρα. Άκουσα τον προπονητή. Τον Κορέιρα. Ναι. Τα γουδιά που έχει φάει ο Κορέιρα από τον Καντίνα. Έφαγε. Τα καρούμπαλα που έχει. Ξέρεις τώρα έχει κάνει ο Καντίνα. Τι να κάνουμε τώρα, σημαίνει ότι επειδή έφαγε γουδιά δεν έχει άποψη. Ο παπάς του στον Άρη ήταν. Ναι, το θυμάμαι. Εγώ όταν έπαιζε ο πατέρα μου στον Άρη πήγαινε, έπαιζε με τον Κορέιρα. Του δίσκο και εσύ κάνα γουδί. Εγώ πήγα 2 χρονών και αυτό 3 ήταν. Α, εντάξει. Τότε. Μικρά παιδιά, 5 χρονών. Ναι. Ναι. Δεν τον έβαζε τον Καντίνα να παίξει ο. Και έδινε γουδιά στο μικρό. Και έδινε γουδιά στο. Τον Καντίνα. Στο μυφισιλίκο τον Καντίνα. Να φας γουδί από τον Καντίνα. Καλύτερα σε βαρέσει η Καμίλα παρά να φας. Γουδί από τον Καντίνα. Α τον Κορέιρα, έφαγε γουδιά. Λοιπόν. Έψαξε, βρήκε πάλι άγιο γυρίζει. Εγώ άξω τον προπονητή του φίλε. Τα είπε όλο προπονητή. Δεν περίμενε ότι θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο. Εγώ νόμιζα λέει καταρχά ότι έκλεισε την ΑΕΚ. Φτάνει, ρε. Τι φτάνει. Κάτσε, να αναλύσουμε. Ναι. Περίμενε. Λοιπόν, είμαστε θέμα του ΠΑΟΚ. Τι φτάνει. Λοιπόν, φτάνει, ένα μπέκι μισή ώρα. Ναι. Εγώ με λέει όσοι ξέρουν τον Βραζιλιάνο, Κουαρέσμα για ΠΑΟΚ. Εδώ γελάω λίγο εγώ τώρα. Κουαρέσμα τι. Ναι, γιατί όπω γελάω για του άλλου, γελάω για εμά. Τι Κουαρέσμα, για ποιον Κουαρέσμα λένε. Τον Κουαρέσμα. Πόσο χρόνο είναι ο Κουαρέσμα. 36. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Μη χτυπά, μην πειράζει. Σακάτι θα έρθει. Και ψιλοσακάτη έχει θέματα τραυματισμού τα τελευταία χρόνια. Και είναι 36 χρονών. 36. Αυτή η συνταγή πάρα, είναι πάω, αποτυχημένη. Ναι. Ναι. Δεν τον παίρνει. Ναι. Λέμε σενάρια γράφουν οι Τουρκαλάδες. Οι οποίοι ναι. είναι σε αυτά τα θέματα ή παπατζίδες. 36 χρονών. Ναι, ή παπατζίδες. Αυτό άμα κάνει τον προστάτη έλεγχο. Θα έχει 2,6. Λέει. Παραπάνω από μένα θα έχει. Παραπάνω. 1000% το λέω εγώ. Είναι σενάρια των Τουρκαλάδων. Ούτω άλλω ο Κουαρέσμα έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με την Πεσίνα. Άσερε με του γέρου τη Τουρκία του μαζεύετε εδώ. Συμφωνούμε. Εδώ συμφωνούμε 100%. Μαρινάκιδε και Σαββίδε μαζεύετε τα. Τι Σαββίδε. Το Κουαρέσμα λέει θέλει. Δεν το λέει, σου λέω αγώνα γιατί δεν με ακούσει, σε λέω. Τι? Σενάρια λέει οι Τουρκαλάδες. Μην το γράφεις εσύ άμα είναι τα σενάρια. Εντάξει ρε φίλε, εφημερίδα είσαι. Πρέπει να κάνουμε να γράψουμε τι γίνεται και στον κόσμο. Λοιπόν, τι? Δεν θέλουμε τίποτα. Έχω εγώ ρεπόρτερ τρομερούς, ναι. τους δικούς μας, ναι. που θα κάνουν ρεπορταζάρα, 5 γλώσσες ξέρει ο Πετρωτός. Ο άλλος ξέρει 3 γλώσσες της ζούγκλας και άλλες 2 ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης ξέρει του Βορρά, έχει σιβηρικές γλώσσες, ξέρει Ρωσία. Ό,τι θες ξέρει. Λετωνικά. 200 μανατζαρέους ξέρουν. Ναι, ναι, άσε ναι, τώρα, ναι. περιμένω από τους Τουρκαλάδες να με δώσουν ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Έχω ναι. δυνατούς ρεπόρτερ, πλάκα κάνει. Ο Λιμιός, ο φίλος σου, ναι, από το σχολιάζουμε. Αυτό είναι σενάριο Τουρκαλάδων. Απλά τι το κάνει ο Λιμιός. Παπάδες έκανε με την Εθνική Ελπίδων. Ναι. Παπάδες. Τι έκανε δηλαδή. Τι δεν έκανε. Γκολ, πάσες, ασίστ, κέρδισε πέναλτι. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός. Εγώ θα κέρδιζα. Στην ηλικία του είναι ο καλύτερος. Αυτό που σου λέω. Κάτσε να το δούμε λίγο. Ναι. Κάτσε βρε αγόρι μου. Λοιπόν, έχει καταρχήν μια εφημερίδα τρομερά στατιστικά για τον Ροντρίγκο. Πάρτε να τα δείτε. Δεν λέω τίποτα για τον παίκτη ο οποίος θα είναι σήμερα λογικά στην Τούμπα να υπογράψει. Έτσι έχουμε φωτογραφικό. Αεροδρόμιο πήγατε ή στο αεροδρόμιο. Κανένας. Πήγαν δημοσιογράφοι. Τελείωσαν αυτές τις εποχές. Ρωτάω. Τελείωσαν αυτές τις εποχές. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο όπως τελείωσαν οι εποχές που και καλά ο ΠΑΟΚ παίρνει παίκτη από μια άλλη ομάδα και πανηγυρίζουν κάποιοι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχει. Δεν έχει νόημα. Πανηγυρίζουν ναι. οι μικρές ομάδες ναι. σε τέτοια θέματα όταν στείλουν παίκτες. Δεν ξέρω ποιες. Αυτό το καρφί ρίχνεις να πω. Όχι, όχι, άλλο καρφί δείχνω αλλά δεν το πιάσες. Πανηγυρίζουν οι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να σε κερδίζουν στο γήπεδο αν σου πάρουν κανένα ποδοσφαιριστή τύπου Σιαμπάνι. Αλλού θα το πάω το καρφί. Ναι, όταν τον κερδίζει στο γήπεδο ο άλλος ψάχνει να σε κερδίσει εξωγωνιστικά. Σου παίρνει το Σιαμπάνι τέταρτο τερματοφύλακα και κάνω χτυπήματα. Να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Κάτι. Δεν λοιπόν, σε πειράζει εσένα, σωστά. Καθόλου. Τι να με παίρνει από Σιαμπάνι. Ρωμάι είναι, α πούμε. Δεν... Όχι, δεν με ενδιαφέρει ναι. αυτό. Δεν έχω τέτοια θέματα. Ο Τσάρλ ναι. το ξέρει. Λοιπόν, ναι. Στην Ξάνθη είδε σαν και σύνδεσμο μα, σα έστειλε και μηνυματάκι χθε. Δεν το είδα. Ο Στάθη Παπαδόπουλο. Τι έκανε ο Στάθη. Σύνδεσμο Ξάνθη Πάοκ. Δεν είχε. Σύνδεσμο. Πάοκ στην Ξάνθη.
Δεν είχε σύνδεσμο στην Ξάνθη ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και ιδρύθηκε χθες, μας έστειλε και εδώ το γραπτό κείμενο ο φίλος μας ο Στάθης, ο Παπαδόπουλος. Να είναι καλά, παλίκαρος κι αυτός. Έτσι του στέλνουμε την εκδοχή. Δεν συγκινούμε με τους συνδέσμους, εγώ δεν τα πάω. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, κάποιοι μπορεί να συγκινούν. Δεν γουστάρω και πολύ. Δεν γουστάρεις, ναι. Ναι. Λοιπόν, εκτροφία βίας είναι η σύνδεσμη. Και από εκεί και πέρα έχουμε τις αφήξεις και τις αποχωρήσεις, ένα θέμα το οποίο θα το σχολιάσουμε κάποια στιγμή. Με Κίτσιου, με Χαρίση, με Ουάρντα. Έχει πολλά θέματα να λύσει. Ό,τι Μπαγιάτικο θες να το δώσει τώρα, εσύ. Δεν πρέπει να το δώσει. Ειδικά για τον Ουάρντα ψάχνονται να κάνει κανένα κόπα Αφρικα καλό και να το για τον Κουλούρη ψάχνεται να κάνει κανένα καλό. Τον Κουλούρη όμως τον έχουμε στη βιτρίνα. Τι βιτρίνα. Εσύ βιτρίνα, είναι ο πρώτος σκόρερ. Τον Κουλούρη δεν τον ψάχνουμε να το διώξουμε όπως. Να βρούμε μια λύση. Φύγει το 3 εκατομμύρια, 2,5. Εντάξει, με αυτά τα λεφτά μπορεί να τον πουλήσουμε. Αφού δεν τον βάλετε βασικό. Βασικό φίλε δεν παίζει κανένα εάν δεν το δείξει ο Χορτάρη. Αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβει και ο κάστοτε Κουλούρη. Πώ θα παίξει βασικό, αφού έχει άλλου δύο που είναι. Τον Κουλούρη θα πάει στο Champions League, δηλαδή τώρα θα. Με τον Τζούμπα, τον φίλο σου. Το Τζούμπα. Τζούμπα γκολ. Με τον Τζούμπα θα πα, με τον Σβιντεύσκι. Έχει μια ανησυχία μέσα σου για το πώ θα πάω στου ομίλου. Ναι, μια μικρή να σου πω κάτι. Πέρσι μπήκε η άξο ομίλου του Champions League. Ναι. Έτσι, με αυτές τις ομάδες θα παίξω κι εγώ. Ναι. Δεν θα παίξω με Αϊτχόφεν και με Μπενφίκα. Άρα και με αυτούς που έχει δηλαδή. Εγώ λέω ότι μπορώ να το παλέψω. Μετά βέβαια, αν δεν θέλω να διασυρθώ, θα πρέπει να πάρω κανένα δύο παίχτες. Γιατί πέρσι η ΑΕΚ διασύρθηκε. Οι οποίοι ήταν άλλου level. Καλά, και εσύ διασύρθηκες πέρσι. Στην Ευρώπη. Σαφώς. Ναι. Σαφώς διασύρθηκα. Στο UEFA. Ναι, αλλά ήταν επιλογή μου. Πρόσεξε, ήταν επιλογή μου. Το άφησε. Ναι. Ναι. Η ΑΕΚ δεν ήταν επιλογή να διασυρθεί. Εγώ λέω θα ασχοληθώ με τον πρωτάθλημα. Πήρε τα λεφτά η ΑΕΚ, τα βάλε στον κουμπάρα, τα πάει στο γήπεδο να πούμε. Τα βάλε πυλώνες τώρα φτιάχνουν. Άμα δεις βιντεάκια, χαμόγελο. Σας το δικό σας γήπεδο τι γίνεται. Το δικό μας βάζουν τρικλοποδιές. Σας αδικάνε. Δεν μας δίνουν χαρτιά. Σας αδικούνε. Θα καθυστερούνε. Εντάξει, να κάνω Κωνσταντίν, θα τα βρούμε. Τους έρωτες με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν τους έχουμε. Δεν έχουμε. Πάει τώρα που. Όποιος είναι πάνω, τώρα, όποιος είναι πάνω, με αυτό θα συναντήσουμε. Γλύφου μαλλού τώρα είπα. Οξύ. Λοιπόν, μάλιστα. Στα καταστήματα Wind, φίλες και φίλοι, λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία. Το One Day Service είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης παίρνεις δώρο ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σου. Άμεση επισκευή στη δική σου συσκευή στα καταστήματα Wind. Τώρα έρχεται η Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τις βόλτες μας και στα θέματα του Άρη, του Ηρακλή, στην Ευρώπη, να δούμε τι γίνεται. Στα πρωτοσέλιδα, σε λίγο πάλι εδώ. Είσαι χαλαρός στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι να ξαπλώσεις και ακούς πάλι τους γείτονες να τσακώνονται. Μη βάζεις πλυντήριο νυχτιάτικα να λέω ένας, μιλάς και εσύ που δημάζεις τη σκούπα μετά τις δύο λέει ο άλλος. Πόσο να κρατηθώ κι εγώ ρε παιδί μου, τους έπιασα και τους δύο και τους είπα παιδιά, μία είναι η λύση. Volton One, το νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρει χρέωση χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Όλη μέρα και πάγιο βέβαια βάση της κατανάλωσης και έκπτωση συνέπειας 10%. Για να μην τα απολογώ, μπήκαμε εκεί την ώρα στο volton.gr. Οι γείτονες ενθουσιάστηκαν, η ειρήνη επανήλθε στην πολυκατοικία με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αν έχετε και εσείς τέτοια θέματα, μην το σκέφτεστε. Μπείτε λοιπόν στο volton.gr ή καλέστε στο 11300. Δεν ξέρω αν είδες πριν πάμε στα θέματα του Άρη, γιατί με τον ΠΑΟΚ είπαμε. Έχουμε Ροντρίγο, περιμένουμε τον Σουάρες. Τον Σουάρες λέω, τον Βραζιλιάνο από το χαφ μας, να έρθει και αυτό σιγά σιγά, να κλείσει. Χαφ. Ναι, το χαφ, το άλλο που δεν σ' άρεσε, που ήταν και αυτός κοντός και επίσης δεν σ' άρεσε. Εντάξει, δεν παίρνουμε τα πρώτα μπόγια γιατί είμαστε ψηλοί ούτως άλλως στον ΠΑΟΚ. Με Βερν Μπλουμ, με Μαουρίσιο, με Μέσιτς. Ο Βερν Μπλουμ είναι ψοφίμι, ο Μαουρίσιο είναι ψοφίμι. Ναι, όλοι ψοφίμι είναι. Με αυτούς έκανα... Ο Μαουρίσιο είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης, απλά είναι πυραφιόρη, ξέρω. Ψοφίμι. Ναι. Άλλο το ψοφίμι και άλλο το καλό σπίτι. Θα πάρει και άλλο χάφο πάω και εκεί. Ναι. Και εκεί θα είναι και η επένδυση. Τον Πέλκα τον πουλήσετε. Α, μια που πει Πέλκα, το ξέχασα να το αναφέρω. Πάω με το που επιστρέφει από την Εθνική, τον φωνάζει για ανανέωση συμβολέου. Εδώ είμαστε, να το. Έτσι μια που το. Τον ανανεώνει για να τον πουλήσει. Όχι, μπορεί να τον ανανεώσει για να ανεβάσει και τη ρήτρα και άμα θέλει κάποιο να τον αγοράσει, θα τον πάρει ακριβότερα από 7,5. Πόσα του δίνετε. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν είμαι, τι είμαι εγώ τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, πόσα μου δίνει. Πόσα ζητάει. 450 έπαιρνε, λογικά θα του κάνουν και αυτού μια γενναία αύξηση. 9 δεν θα πάρει. Δεν ξέρω, 8, 7,5, 9, 1, δεν ξέρω πόσα θα πάρει. Αυτός θα ζητήσει ένα. Θα ζητήσει ένα, πάρει 9, ξέρω εγώ. 9 καλά είναι να πάρει. Ναι, θα πάρει πάντως, γιατί ο ΠΑΟΚ τον έχει και αυτό είναι κεντραρισμένο, σου λέει είσαι κάτω από αυτούς, από το μέσο όρο. Ναι. Και είσαι από τους λεγόμενους βασικούς. Είχε αρχίσει να γκρινιάζει, γι' αυτό έμαθα. Εντάξει, όχι, εντάξει. Λοιπόν, τι όχι εντάξει. Θα του κάνω σου λέω συμβόλαιο. Να είναι δυνατόν να κάνει πρόταση 700 τον Σακόφ και τον περιμένει ένα μήνα. Και να μην κάνει τον. Ναι, ο Πέλκα έχει συμβόλαιο όμως μέχρι το 21. Γι' αυτό ο Σακόφ τελείωσε το συμβόλαιο του. Άρα. Κάθε πράγμα σου καιρότερο, Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στον Άρη, δεν ξέρω αν είδε θέση Ολλανδία-Αγγλία καθόλου, αν το χάιδεψε στο μάτς. Δεν είχα γεύμα. Τι γεύμα.
Πήγα, έφαγα με τον Ζάχο, τον Τρούλι. Α, τον Μπουγάτσα. Στο χαμένο στοίχημα, έτσι. Σε ψήρισαν. Με ψήρισαν. Σε ψήρισαν γιατί υποτίμησε τον Άρη, φίλε. Τα είπαμε αυτά. Κακός τον υποτίμησε τον φετινό Άρη. Ελλείψη αντιπάλων, ποιος θα έβγαινε δηλαδή η Ευρώπη. Τι σε νοιάζει. Τι με νοιάζει. Τα πλήρωσα τελείως. Εντάξει, ναι, μαγιά σου. Δεν είμαι σαν τον Κοστάρα που δεν πληρώνει τα στοιχήματα. Ναι. Καλά κάνει η Τζέννη και δεν τον χωνεί. Δεν φαγώθηκες, ρε. Τι πράγμα είσαι, ρε. Λοιπόν, Ολλανδία-Αγγλία χθες. Ολλανδία-Αγγλία χθες. Δεν είδανε, δεν είδανε. Έχουνε. Λίγα πράγματα θα πούμε. Δεν είδανε. Απλά έχουν έλξει 3-1 συμπαράταση. Πέρασε η Ολλανδία στο τελικό του Nations League. Θα 1-1 παίξουμε... ήταν το. 1-1 η κανονική διάρκεια. Με ρώτησε ένα παλικαράκι τι θα το παίξω. Παίξω το 1-1 του λέω. 1-1. Μια χαρά που ήρθε. Ναι, και 3-1 ποιο κέρδισε. Η Ολλανδία. Καλά του κάναν του Κολοάνδρε. Έχουν κάνει. Ναι. Τραγικά λάθη αμυντική και τα μπακ. Μιλάμε τώρα, έδιναν πασούλες στους αντιπάλους. Δείμε ότι τα έχουν φτύσει. Είναι κουρασμένοι οι αντιπάλοι. Να κοιτάξει το λαρικά. Φαγώθηκες, ρε, πια παγωμένο νερό, γι' αυτό. Δύο χρόνια κρουκρού κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις καμία λαρυγκοσκόπηση. Θα πάω, εντάξει, θα πάω να κάνω. Είναι και ένα βρικόλακα εκεί πέρα. Παξίλο, κρουντς, τι πράγμα είναι. Ή πια παγωμένο νερό, έχω βγάλει τις αμυγδαλές μου, όταν πίνω παγωμένο νερό. Βρε, πάνε κάνε μια λαρυγκοσκόπηση για να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, φαγώθηκε. Σε πάω εγώ σε μια. Τι, καλή. Σε βάλε από τη μύτη το σωληνάκι. Όχι, δεν θέλω τέτοια σωληνάκι. Ξυλοκαίνη θα σε πετάξει. Θα με δώσει και μέθη. Ξυλοκαίνη να σε πετάξει. Θα δει το λάρι, σε πει φύγε. Ναι. Φύγε, σε πει εγώ βολίπο, θα στον ναι. κόψω. Α, μπράβο. Εντάξει, όμορφα πράγματα τακτοποιημένα. Ναι, τι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, ήπια με παγωμένο νερό. Άμα πίνω παγωμένο νερό, αμέσως βραχνιάζω. Όπως άμα φωνάζω τα γκολ, γκολ, βραχνιάζω. Πάλι. Ναι, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν γίνει έσχοι από τους αμυντικούς. Έκανε ένα τραγικό λάθος ο Ντελίχτ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή νοένα σε όλη την Ευρώπη. Έβαλε όμως μια γκολάρα με κεφαλιά δείγματο ότι είναι. Πάρα πολύ καλό. Τι μας νοιάζει, μας νοιάζει, μας νοιάζει, μας νοιάζει. Γιατί έχουμε αύριο και την εθνική μας. Δεν τη δεις. Αφού θα πληρωθώ, θα τη δω. Αλλά θα τη δεις εθνική, έτσι. Ναι, μας νοιάζει γιατί βλέπουμε ότι οι εθνικές και οι ομάδες τώρα και οι παίκτες. Θα πάω σε ένα χωριό. Είναι αλλού για αλλού. Είναι αλλού για αλλού. Άκου δω, ρε κουλιά. Έχουν κουραστεί, τα έχουν δώσει όλα τη σεζόν και παίζουν τώρα παιχνίδια. Οι μόνοι παίκτες οι οποίοι θα τα δώσουν είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν μεταγραφή. Ναι. Δηλαδή, ο Κουλούρης θα τα δώσει. Θα τα δώσει, λες, ο Ουάρτα θα τα δώσει. Ουάρτα, αυτόν θέλω να τα δώσει αυτό. Θα τα δώσει. Πώς θα τον σπρώξουμε. Τώρα, ο άλλος που είναι 32 χρονών, τι να σε δώσει ο γέρος τώρα. Θα περπατάει. Ήθιστε λοιπόν σε αυτές τις βρωμοεθνικές ομάδες. Δεν σε αρέσουν, αλλά αυτές θα πας να πληρωθείς τώρα. Θα πάρω λεφτά την ναι, τι βρωμε εθνικές, μια χαρά εθνικές είναι. Τα πληρώσει ο ανθρωπάκος. Ναι. Γιατί ο λόγο. Πότε θα φύγετε αύριο. Αύριο. Θα φύγετε όλο το τμήμα. Αύριο πάρα. Έχω 8 η ώρα ξύπνημα. 8 η ώρα ξύπνημα. Πάω σχολή προπονητών εδώ, ναι. Στη Μίκρα, για σεμινάριο. Φεύγω μετά, κάθομαι μέχρι τις 5. Φεύγω, κάνω ένα τζόκινγκ, μία ώρα ξέρω εγώ ένα τζόκινγκ. Πλένομαι, ξυρίζομαι, βάζω τα αρώματά μου. Και φεύγεις πας δράμα. Φεύγω, πάω δράμα. Βλέπω το μάτς και αναλύω. Εντάξει. Κάνουμε παρέα και ωραία, τα λέμε ωραία, εκεί πέρα. Ωραία, ωραία. Event. Αυτά. Event. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, event λέγονται. Έτσι λέγονται αυτά. Λοιπόν, πάμε έτσι. Λίγο στα θέματα του Άρη. Πάντως, γενικότερα προσέχουν λίγο οι παίκτες και του στοιχήματος. Τις ομάδες κάνουν πολλά λάθη. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι, εξεζουμισμένοι. Τώρα, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι που είπες, ότι κάποιοι που θέλουν να δείξουν, θα δείξουν. Ο Ντελίκτη ήθελε να δείξει, αλλά έκανε γκέλα. Ξέρεις τι μίσος έχει ο Κουλούρης μέσα του. Γιατί δεν έχει μίσος. Θα σου πω. Βγήκε πρώτα σκόρε. Εντάξει, ωραία. Τον βρίζουν όλοι. Γιατί τον βρίζουν. Γιατί λέτε ο Ραπτόπουλος λέει. Ίσα ίσα τον αποθεώνουν. Όχι. Τον υποτιμάτε. Καθόλου. Στον ΠΑΟΚ τον υποτιμάνε οι φίλαθλοι. Τον υποτιμάνε οι προπονητές. Έκαισε το ταβάνι του. Έκανε το ταβάνι του. Εγώ αν ήμουν Κουλούρης. Πού θα. Βρωμό Έλληνες θα σας πιάνε. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Το ότι βγήκε πρώτο σκόρε στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έπιασε ταβάνι. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Όχι, υπάρχει υποτιμητικό σχόλιο και σαν τρίτο θα τον φέρουμε πίσω. Όχι, δεν έρχεται ποτέ σαν τρίτο. Ναι. Απλά ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης ξέρει, λέει. Αν έρθει στον ΠΑΟΚ θα παλέψει για τη βασική θέση. Ξέρεις. Δεν είναι δικιά του η βασική θέση. Ναι. Όπως μπορεί να μην είναι και του Τσούμπα και του Σβιντέρσκι. Άμα ρωτήσει τον Κουλούρη, έχει μεγάλο μίσος μέσα. Θέλει να αποδείξει. Οπότε θα είναι σκυλή. Θα είναι σκυλή. Θα τον ξεκινήσει μάλλον ο Άγγελος. Σκέφτεται να παίξει 3-5-2 αύριο με του Ιταλού. Ποιο που. Ναι. Αύριο, ναι. Στα πλευρά ποιο θα βάλει. Θα δούμε με αυτού που έχουμε. Ποιο θα βάλει στα πλευρά παίξει 3-5-2 Άγγελο. 3-5-2 λέει. Πώ θα το παίξει. Καλημέρα όπως Νικόλα, καλημέρα Κωστή μου. Οι Άγγλοι έδειχναν ότι δεν ήθελαν χθες και με αυτό το VAR πάλι λάθος κάνουν στα γκολ της Αγγλίας. Είναι στην ίδια γραμμή και η ευθεία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Ο Μπάμπης, ο φίλος μας, ο Σιώπης, φιλαράκι που είδε το ματσάκι, ήταν ωραίο το παιχνίδι. Θα το πάρω και αυτό στην δράμα. Θα φύγει, Είναι αναλυτής. Καλή προσήγηση έκανα. Δηλαδή, όταν σου λέω είναι αναλυτής. Είναι αναλυτής, βέβαια. Είναι αναλυτής. Λοιπόν, ο Μπάμπης. Στατιστικολόγος, φιλαράκι μου, γνώστης. Ναι. Πώς. Λοιπόν. Εγώ. Άντε πάλι χρούχρου. Να κοιτάξει το Λάρινγκα. Τα είπαμε άντε πάλι, ναι. Πάμε. Ο Λάρινγκα ναι. Έχει θέματα. Εντάξει, πάμε τώρα. Είναι η φωνή σου, είναι η δουλειά σου. Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό. Κατάλαβε. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο ότι είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, ήπια με παγωμένο νερό. Τι να κάνω, το βραχνιάσαμε. Προσέχει αυτή τη δουλειά σου. Πάμε λίγο στον Άρη τώρα. Πάμε στον Άρη. Η Ντέγε. Ναι.
Λέει 800 χιλιάρικα για τον Ιντέγη. Με ερυθρόλευκη και φανέλα τον έχουν βάλει εδώ στα κίτρινα. Ναι. Δηλαδή θα ρίξει και το τι κάνανε επίτηδε να πούμε. Βάλανε την κόκκινη φανέλα του Ιντέγη δίπλα στην κίτρινη. Ναι. Και έκανα κίτρινο-κόκκινο φόντο να πούμε στην εφημερίδα. Πού έπαιζε, στο πρωτοσέλιδο έχουν την φανέλα τη Μάλαγα. Το σκέφτηκαν. Καλύτερα. Επίτηδε. Γιατί φουνέα μην το βάλουμε με την ερυθρόλευκη φανέλα. Το βάλανε από μέσα να πούμε. Αυτά τα μετράω, τα προσέχω. Τα προσέχει αυτά. Τα προσέχω αυτά. Ο Ιντέγη είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει στον Άρη. 800 χιλιάρικα ζητάει. Εκτό αν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή την υπέρβαση ο Καρυπίδη που είναι άνθρωπο που ξαφνιάζει με τι κινήσει του γενικότερα. Εδώ τώρα θα γίνει μέτοχο και στην Τζάλτον. Έτσι. Τι μέτοχο, θα πάρει 10%. Μικρό μέτοχο, η Τζάλτον. Εντάξει, το περίμενε ποτέ θα γίνει. Σαν τον Γκάζι που είναι μέτοχο στον Πάοχ θα γίνει. Ναι. Τόσο μέτοχο θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ αν κάνω μια ερώτηση στον Καρυπίδη. Για κάνω μια ερώτηση. Έφερε κάτι Κινέζου να πάρουν την Τζάλτον. Ισχύει. Ισχύει. Ναι. Γιατί δεν του δίνει εδώ να πάρουν τον Άρη. Προφανώ θέλει να ανεβάσει κι άλλο τον Άρη. Γιατί δεν, για να τον πουλήσει ακριβότερα. Γιατί τον πουλήσει ακριβότερα. Για να πάρει περισσότερο ήχο. Δεν έχει σε ταβάνι ο Άρης, δηλαδή. Όχι. Όχι. Για τον Καρυπίδη και για του Αριανού δεν έχει πιάσει. Άμα του Αριανού, εγώ άκουσα μερικού Αριανού. Εγώ το βράδυ ο Μπουγάτση έχει πιάσει. Πρωτάθλημα λέει. Όχι. Τι σε είπε ο Μπουγάτση. Να πάρω το κύπελο. Ναι, να χωρίσω. Και να στερήσω το πρωτάθλημα από τον Πάο. Α, αυτό. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ άκουσα και μερικού που λένε ότι είναι πρωτάθλημα ο στόχο μα. Λες και 50 χρόνια, 60 εδώ στην Ελλάδα δεν έχω καταλάβει πώς παίρνει το πρωτάθλημα. Όποιος πληρώνει και φέρνει τους καλύτερους παιχταράδες, αυτός θα το πάρει. Διαιτητές, κατα... δικαστές, αστυνόμοι. Ακριβώς θα γύρω-γύρω τα παίρνει, αυτός το πάρει. Ο Άρης δεν μπορεί να πληρώσει κανένα από αυτούς. Εσείς έτσι κάνατε δηλαδή. Όχι, εμείς που αγοράσαμε παιχταράδες. Εμείς είδες να κάναμε έτσι. Είδες την αιτσία να με πάει, εμένα με πήγαινε αίμα. Σκηνή κορδόνι με τραβούζαν. Την είδες στο κύπελο. Ένα μάτσι είδες. Πολλά είδες. Τι πολλά είδες. Για την ΑΕΚ δεν την είδες στο κύπελο. Την είδες μόνο για τον Πάο. Τι λέω για σένα, λες για την ΑΕΚ πάντα. Μα σου λέω ποιον είχα αντίπαλο στο τελικό. Τι να σου πω. Στο κύπελο κλάψαν πολύ. Ο Ολυμπιακός δηλαδή με τη Λαμία που έβαλε γκολ που, που έπρεπε να μετρήσει η Λαμία. Μούγκα στη Στρούγκα. Απεκλείστη. Απεκλείστη γιατί έβγαλε τα χεράκια και έβγαλε τα ματάκια του. Τι τώρα. Ναι. Ναι. Μα όταν μου λες ότι πήρα σφύριγμα θα σου πω. Καλά σε έχουν και οι διαιτητές. Α, με έχουν καλά. Καλά σε έχουν. Ναι, γιατί το άλλαξε ο τροπάρο. Έλεγε ότι φέτο ο Πάοκ το πήρε χωρί διαιτησία. Χωρί διαιτησία το πήρε. Ε, τί, τότε πώ με έχει καλά. Αλλά κάνατε δουλειά να μην παίρνει ο Ολυμπιακός αυτά που έπαιρνε. Το σωστό δηλαδή. Ναι. Το σωστό. Να μην τον παίζουν 90-10. Στα κύπελα τα παίζουν 50-50. Τον θέλατε να σπάει πέτρε να πούμε στην καβάλα. Έτσι ξέρω. Να σπάει και αυτός πέτρες. Μόνο στο καημένο. Άρα δεν το έχω εγώ. Ναι. Δεν το έχω εγώ. Μας το στείλανε κι αυτό. Καλφόλου, σας το στείλανε. Τους καημένους παόξιδες. Ναι. Τι τίμη που είναι. Ναι. Είδες. Δηλαδή αμόλυντη. Ιντέγε, είπαμε, πλάν ναι. Βιτ, 800 χιλιάρικα θέλει ο Ιντέγε. Χλωμό το βλέπουμε το σενάριο για τον Ιντέγε. Τώρα είπαμε εκτός αν έχουμε έκπληξη. Ντουάρτε έρχεται την Κυριακή. Αυτός μου αρέσει εμένα, σένα δεν σ' αρέσει. Τι σ' αρέσει αυτόν εσένα. Μ' αρέσει ο... Τι σ' αρέσει, τι είδες και σ' αρέσει. Μπουκαδόρος. Πού, τι μπουκαδόρος. Τι που, δεν τον είδα, μαζί τον βλέπαμε. Εσύ απλά το σχολιάζεις λίγο τα τελειώματά του που είναι παιδικά και σου λέω οκ okay εδώ. Τι οκ, okay, τι μπουκαδόρος. Μπουκαδόρος, δεν είναι. Δίνει την μπάσα από μακριά. Ναι. Μέχρι να γίνει τρίπλα. Κινήσεις, διαγώνιες έκανε. Ναι. Τελειώματα δεν είχε και πολύ καλά. Εντάξει, okay, μαρκάρι. Αυτό δεν τον έχει να μαρκάρει, φίλε. Γιατί ο Φορτούνης μαρκάρει. Δεκάρι είναι αυτό δηλαδή. Το οχτάρο έτσι θα παίξει στην πάντα. Το οχτάρι είναι σκύλο, φίλε. Το οχτάρι πρέπει να μαρκάρει και λίγο. Εντάξει. Ναι, όχι λίγο. Αυτό μπορεί να το βάλει και στην πάντα. Ακραίο επιθετικό. Ακραίο επιθετικό. Ναι, ναι. Πόσα γκολ κάνει δηλαδή. Έκανε γκολ φέτο. Έξι γκολ έκανε ο άνθρωπο. Φύγε από εδώ πέρα με τον. Δεν σ' άρεσε ο Ντουάρτε. Με τον Ανάκη τώρα, άσε. Ναι, σ' άρεσε μόνο ο Σούντγκρεν. Ναι. Αυτό σ' άρεσε. Του άλλου του έχει. Α δούμε εδώ, θα είμαστε στο Σεπτέμβριο. Τζιριμπίμ, τζιριμπόμ, χαφ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Έπρεπε να βρει ένα αντιματέο Γκαρσία, ο οποίο. Δεν είναι τα χαφ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τέτοια. Μάλιστα. Να κάνει τριπλίτσε στο κέντρο και να μην μαρκάρει και να μην πατάει την περιοχή να τα χάνει τα γκολ. Ο Ρόουζ ήρθε για να υπογράψει. Αυτή είναι καλή. Πολύ καλή κίνηση. Αυτή είναι μεγάλη είναι κίνηση. Στην, α, στο χαφάκο τώρα. Το χαφάκο δεν σ' άρεσε ο Ντουάρτε. Α, το. Έρε Ντουάρτε, να κάνεις παπάδες φέτος. Τι παπάδες να κάνεις. Παπάδες θα κάνεις και να δω εδώ πώς άρχεται με τα μούτρα από αυτά. Θα παίρνει την μπάλα. Μήνεις, θα δίνει μια τα μουτράκια όταν έχει κάνει ζημιά. Πάρ' το Ρόουζ εκεί τώρα τι εσείς. Ο Ρόουζ ήρθε. Σε τερμπακάρα τώρα. Ο Ρόουζ είναι εδώ. Προφανώς τα βρήκανε. Δεν ήρθε και κανένα λόγο. Πώς πάει. Άρα παίρνει δεξί μπακάρα, κρατάει Ρόουζ. Ναι. Αριστερά ποιον έχει. Ποιον έχει αριστερά, ντε. Τον Γκορχούτ. Τον Γκορχούτ. Καλώς είναι, δεν με κάνει και πολύ. Είναι συγκεκριμένο δυνατοτήτων. Εντάξει. Εντάξει να κάνουμε. Άμα πάω εγώ τώρα στο μοναστηράκι θα σου βρω τέσσερις Γκορχούτ. Θα βρεις τέσσερις Γκορχούτ. Θα βρεις τέσσερις Γκορχούτ. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα με τον Γεύτοβιτς. Ο Ερυθρός Αστέρας αποφασίσει για τον δανεισμό. Τον είδες αυτό να και λες καλό. Σου αρέσει άμα είναι ψηλή, καστανόξαδη. Του κρίνει έτσι. Και ο Ντουάρτε επειδή είναι κοντούλης με λαμψούλης δεν σ' αρέσει. Θα παίξει ο Σιώπης με αυτόν εδώ στα χαφ. Ναι.
Εντάξει, και ο. Και θα πα στην Τούμπα. Αυτό ο Γεύκοβιτς, ναι, είναι ψηλό, 1,85. Ναι. Ακραίο παίζει κι αυτό. Mm. Ναι, αλλά τα στατιστικά του ήταν πολύ χειρότερα. Σε χειρότερο πρωτάθλημα από τον Ντουάρτε. Ναι. Δεν το ξεφωνίζει. Ναι. Δεν έβαλε γκολ. 15 μάτσε έκανε με τον Ερυθρό Αστέρα. Κάποιο 3 γκολ έβαλε. Εντάξει, για τον Άρη καλό είναι. Τι για το, γιατί το υποτιμά τώρα, για τον Άρη καλό είναι τώρα. Ποιο έχει τα εξτρέμου Άρη, τι εξτρέμου. Τι εξτρέμου, τώρα πήρε αυτό τον Ντουάρτε μπορεί να παίξει. Δεν παίζει εξτρέμου αυτό, είναι στο κέντρο. Στο, άμα παίξει 4-2-3-1 μπορεί να τον βάλει. Να τον βάλει έχει εκεί. Έχει δυνατότητα να παίξει. Ναι. Δυσχύριο θα είναι ο Άρης. Ωραία. Α, παίρνει τον Γεύκοβιτς, έχει τον Μπρούνο Γκάμα. Ποιον έχει? Τον Μπρούνο Γκάμα, επιστρέφει. Έτοιμο θα είναι. Μετά από 6 μήνες. 6 μήνες, θα κάνουμε. Και ο Μαουρίσιο θα επιστρέψει μετά από 6 μήνες. Σούπερ Μυραβιόρη. Πού ξέρω εγώ πώς θα έρθει αυτός. Ναι. Πού ξέρω εγώ προστάτης του που θα έχει φτάσει. Άντε πάλι με τους προστάτες. Μετά από 6 μήνες. Ναι. Με το Σακάτι θα ασχοληθώ, ρε. Γιατί ρε φίλε μες, δηλαδή όποιος τραυματίζεται δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει. Όχι, μετά από 6 μήνες όχι. Ε, τι να κάνουμε, να σταματήσουμε και τον ποδόσφαιρο. Διώξε τον αστίτλο στο Αποέλ, πάρτε άλλον. Στο Αποέλ, πάρτε. Θα περιμένω το Σακάτι τώρα να έρθει. Είσαι τα μαμ για να διοικεί ομάδε ποδοσφαίρου. Είδα και εσά που καταχρώσατε τι ομάδε. Και σκύπτη. 120 εκατομμύρια για να πάρτε ένα προτάσμα. Άφηγε παιδό. 120 εκατομμύρια. Ξοδέψατε. Άφηγε τα ποδόσφαιρα. Ποιο νοικοκυριωμένο σωματείο από τον πάγκο δεν θα βρει. Τι νοικοκυριωμένο, μέσα μπαίνει. Τι νοικοκυριωμένο, πληρώνει ο πρόεδρο. Πληρώνουμε τα έσοδα μου, τελείωσε. Μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει ο πάγκο. Δεν θα λειτουργήσει. Άμα μία χρονιά Σάμπιος Λίγκ ο Μίλου. Θέλει τον Πατερούλη. 120 εκατομμύρια παίζει από τάσμα τη σιγά. Σου κάνω εγώ μεταγραφέ. Ναι. 120 εκατομμύρια. Κάνα αιώνα ακόμα εσύ άμα ήσουν. 400 πάλι στην πάει πάω. Τι θε. Φύγει από εδώ ρε ποδό. Σα χλαμάρα. Πώ λειτουργούν οι ομάδε, ξέρει. Τι πώ λειτουργούν. Έχει ιδέα πώ λειτουργούν οι ομάδε. Τι ένα άτομο είναι και αποφασίζει. 400 άτομα στην Πάη. Έχει πάει να δει στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα, στα κλαμπ τα μεγάλα, στην Άρσεναλ. Συγκρίνω εγώ τώρα την Άρσεναλ με τον Πάο τώρα και την Μπαρσελόνα. Ναι, αλλά προσπαθεί να του στάσει, να του μιμηθεί. Ναι, πόσα άτομα νομίζει. Θα έχω εγώ 400 άτομα. 120 άτομα, 150 άτομα. Για να με φέρει τον Ολιβέιρα 12 εκατομμύρια. Γιατί τον πήρε τον Ολιβέιρα 12 εκατομμύρια. Μα πουλούσατε τον παπά τώρα τόσο καιρό εδώ πέρα με τον Ολιβέιρα, τον Μπεχταρά. Πήρε τον Ολιβέιρα και δεν ξέρω. Θα τον περιμένουμε. Θα τον περιμένουμε. Κάντε τώρα. Αυτό ένα θέμα στο άλλο χωρί βάση. Πήρε ο Ολιβέιρα και δεν ξέρω. 120 εκατομμύρια θα το Σακόφ και το Βέρμπου στα Καύρε. Από αυτοκτονίστε. Κουράζει περισσότερο και από δουλειά εργασία σε 8 ώρε εργοστάσιο, ρε φίλε. Κουράζει με το ίδιο. Ξανά μάνα. Δηλαδή 8 ώρε πάνω σε ένα πράγμα στο εργοστάσιο δεν θα κουράζει. Μα βγάλει τον Πάο Μπαρσελόνα, εσύ σε κουράσω εγώ. Όχι, θα παίρνω αποφάσει όπω μα κατεβαίνει στο μυαλό επειδή μου αμαρτύρει. 12 διαιτητέ τα 12 διαιτητέ τα είσαι, ένα κυπελάκι πήρατε εκεί με τη διαιτησία. Τι ένα κυπελάκι. Το ένα, τα 3-1 τα έκανε τώρα. Με 12 διαιτητέ. Τρία σερή κύπελα. Λοιπόν, πρωτάθλημα, αίτητο. Ξοδέψατε περισσότερα πόσα πήρατε. Έχει ρωτήσει πόσα ξόδεψε ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης για να πάρουν τα πρωταθλήματα. Τι ξόδεψε. Πόσα ξόδεψαν. Ο Κόκαλης. Ναι. Μέχρι να πάρει, γιατί και αυτός 3-4 χρόνια ψαχνόταν. Νονός. Νονός. Ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης, ναι, μπαίναν στους ομίλους. Ναι. Τους φυρίζαν οι διαιτητές. Πρώτον, πώς μπαίναν, ναι, στους ομίλους. Τι είπε, μπαίναν κατευθείαν. Μπαίναν κατευθείαν. Με εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Κατάλαβε. Είχαν στάνταρε έσοδο. Έτσι. Εδώ τώρα δεν έχουμε όμως κατευθείαν στους ομίλους. Αυτό σου λέω εγώ. Ναι. Ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης τα παίρναν χοντρά. Τα παίρναν. Ο Πάκου δεν τα παίρνει και αναγκάζει κάποιος να τα καλύπτει. Τι να κάνουμε τώρα, να μην είμαστε νοικοκυρεμένοι. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Νοικοκυρεμένος είναι ο πρόεδρος, όχι ο Πάοκ. Και ο Πάοκ είναι κατ' επέκταση. Ποιονού είναι, δηλαδή, ο Σαββίδης ποιονού πρόεδρος είναι. Ρε δεν είναι υγεία μια ομάδα μπαίνει μέσα τώρα. Ρε, 20 εκατομμύρια το χρόνο, μα τρελάει τώρα. Δεν μπαίνει 20 εκατομμύρια το χρόνο. Μα τρελάει, άμα θες το πάμε λογιστικά. Ναι. Είναι υγεία αυτό. Έχετε μπουτίκ, έχετε μπουτίκ, ναι, έχετε έσοδα. Έχετε το ένα και 5-20 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Δεν με τρελάνε τώρα. Δεν μπαίνουν 20 εκατομμύρια. 10, 12, 13, 14. Και τι είναι η υγεία είναι αυτό. Όχι. Ο λαός του ΠΑΟΚ, ναι, η μπουτίκ και αυτά. Πού είναι αυτά. Έχεις υγεία. Ναι, όταν φτιάξει μεγαλύτερο γήπεδο και έχει μεγαλύτερα έσοδα. Περισσότερα, ναι, έσοδα. Θα φτιάξει το γήπεδο, θα έχει διπλάσια έσοδα από τα εισιτήρια. Διπλάσια έσοδα από τα μαγαζιά. Διπλάσια έσοδα. Πρέπει να αλλάξει στάτου. Μια ομάδα που έχει τέτοια δυναμική από λαό. Δεν την εκμεταλλεύεται. Αυτό θέλω να σου πω. Είστε μπουφοι που μπαίνετε 20 εκατομμύρια μέσα. Δεν μπορεί ακόμα να την εκμεταλλευτεί. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό σου δεν έχει ακόμα το υπόβαθρο. Αυτό σου λέω κι εγώ. Λοιπόν. Πότε το έχει το υπόβαθρο, μετά 20 χρόνια. Σιγά σιγά δεν γίνονται με ένα ραβδάκι κατευθείαν τρακ. Ο πρώτος, ναι, μάγκας εκεί στον ΠΑΟΚ ξέρεις ποιος είναι. Ποιος? Ο Ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης. Ο Ερασιτέχνης είναι μάγκας. Γιατί? Γιατί του τραβάει 600 στάρια το χρόνο ο Ιβάν. Παίρνει και από τους μπαμπάδες τις μαμάδες εκεί πέρα. Τώρα γράψω εγώ την Ευγενία και κάτι θέλει να πάει βόλεϊ. Τάικ φωτό, θέλει, ναι, να πάει. Ναι, ναι, ναι. Θα πληρώνω το μηνιάτι. Αλλά να πληρώνεις, ναι, βέβαια. Θα παίρνει κανένα 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Μια χαρά. Αν εξαιρέσω το μπάσκετ, ναι, το οποίο θα πάμε λίγο αργότερα. Αυτό μπάσκετ. Ναι, στα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη, ο Πάοκ παίρνει ποταλίνα και κύπελα. Μπαίνει μέσα. Όχι. Όχι, δεν χρωστάει πουθενά, δηλαδή χρειάζεται ένα λεπτό. Αν δεν ήταν ο Σαββίδης, ναι, θα χρωστούσαν και αυτοί, πίστεψε με. Ναι. Λόγω Σαββίδη έχουν συμμαζευτεί όλα. Βρήκατε το Σαββίδη, τώρα δεν έγινε. Αυτό θέλω να σου πω, ρε. Και λες, ο Πάοκ είναι νοικοκυριωμένο σωματείο. Ναι. Δεν είναι, ο Σαββίδης σας κάνει νοικοκυρέου. Σαφώς. Αλλά ο Σαββίδης ποιου είναι, πρόεδρος του Πάοκ.
του εαυτού του Νοσαβίδη. Ναι, του εαυτού του και του ΠΑΟΚ όμως. Είναι μια επιχείρηση που θέλει να την κρατάει υγιέστατη. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή ναι. Μόνος του, ναι. Μόνος του δεν μπορεί να κρατηθεί από έσοδα-έξοδα. Καμία ελληνική ομάδα. Καμία ελληνική ομάδα. Εδώ δεν μπορούν να κρατηθούν Μπαρτσελόνες και Ρεάλ άμα δεν τα χώνουν. Καμία ελληνική ομάδα. Είναι πολλά τα έξοδα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάει τελείως. Ναι, σωστά. Λοιπόν, τι άλλο θα να σχολιάσω. Α, για Ματέο Γκαρσία, σύριαλ γίνεται αυτό το θέμα τώρα. Τον πάρει Ολυμπιακό, θα του δώσει ιδανικό στον Άρη. Συμφωνία με Λας Πάλμας. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να τον κρατήσει και να τον δώσει ιδανικό στον Άρη. Καλύτερο Ολυμπιακό λε. Με τον Βαλμπουενά 36 και τον Λάζαρο μετά από 6 μήνες απραξία, καλύτερο. Ο Λάζαρο. Ναι. Ο Λάζαρο είναι. Για... Άντε πάλι. Ρε, εσύ δεν στο Λάρινγκαρ. Ρε, μην αγχώνεσαι για τον Λάρινγκαρ. Μα αγχώνεμαι για σένα, τι. Εντάξει, θα πάω μετά παρέα μαζί. Άντε. Θα σε πάω στην αυτή, σε βάλω. Θα με βάλει ξυλοκαίνη, ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δε στο Λάζαρο. Θα το δω για τον Λάζαρο, θα με πει τώρα. Ο Λάζαρο. Ναι. Ούτε ο Λάζαρο δεν μπορεί να αναστηθεί. Ούτε ο Λάζαρος. 32 χρονών από τα 33. Μετά από πόσο καιρό θα έρθει, μετά από 8 μήνες. 6 μήνες κι αυτός, ναι, έλειπε. Απόσυρση εκεί που είναι ο Κωνσταντινίδης στα αυτοκίνητα που μας δίνει διαφήμιση. Ναι. Πάρτο στο νεκροταφείο, τελείωσε. Τι να σε πω. Εντάξει, οκ, δηλαδή, σε λέω για τον Βέρμπλουμ, νεκροταφείο. Σε λέω για τον Βιερίνια, κρατάω ερωτηματικό για νεκροταφείο γιατί ο Βιερίνια είναι σκύλος. Είναι. Ο Λάζαρος νεκροταφείο. Και θα επιστρέψει πολύ πιο σύντομα από όσο τον περιμένει. Ο Μαωρίτσιο νεκροταφείο. Ναι. Νεκροταφεία είναι αυτή, ρε. Εντάξει. Περιμένω εγώ από δηλαδή κάθε παίχτης που τραυματίζει δεν έχει δικαίωμα στην επαναστροφή του. Σε τι ηλικία. 32 χρονών. Όπως είναι ο Βέρμπλουμ, ο Λάζαρος, Φίνια, ο Βέρμπλουμ, όλοι αυτοί. Να τους πάρετε στην Ομόνια Λευκοσίας να παίξουν στα 33. Ναι. Σε επίπεδο υψηλό, εγώ δεν παίρνω ρίσκο να τους ξαναβάλω μέσα. Εάν εσύ περιμένεις τον Βέρμπλουμ και τον Μαωρίτσιο. Ναι. Έχει πρόβλημα να πούμε, δεν αγχώζει λεφτά. Γι' αυτό χώνουν, γι' αυτό φέρνουν παίκτες. Και θα πάρουν κι άλλον χάρτη. Απλά. Εντάξει, οκ, okay, φωτοφρονίμων τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Λοιπόν. Άρα, σε μια εταιρεία με σχόλια τώρα. Παθαίνω εγώ δύο bypass. Ναι. Θα περιμένω αδρό ένα χρόνο να γίνω καλά, ρε. Ναι, αλλά όταν θα γυρίσει θα σε βάλει. Πώς θα... Ότι... θα είμαι. Τι πώς θα είσαι. Θα βγω στο μικρόφωνο μετά το έμφραγμα. Καλή μα. Δεν ξέρεις αν είσαι έτσι. Κι αν είσαι πάλι ακόμα χειρότερο, σε βάλει κανένα ξυλοκαίνη εκεί και λαϊδάς. Τελείωσε. Λοιπόν. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έχουμε μεταγραφές βεβαίως. Έχουμε και στο Alfredo's Garden. Άνοιξε το καλοκαιρινό εστιατόριο του Regency. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά μιλάμε για ένα απίστευτο πολυβραβευμένο εστιατόριο με μια απίστευτη και απίστευτη τοποθεσία. Όσοι έχουν πάει καταλαβαίνουν τι λέω αυτή τη στιγμή. Απλωμένο σε ένα δροσερό καταπράσινο κήπο. Απολαμβάνεις το δείπνο σου και νομίζω ότι είσαι πραγματικά σε ένα όνειρο, έτσι, σε ένα παραμύθι. Το μενού επιμελείται ένας από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Αλτάνης. Είτε είσαι λοιπόν fast food, είτε είσαι vegan, είτε είσαι γκουρμεδιάρης, πρέπει να πας μια φορά τουλάχιστον στο Alfredo's Garden, Κωνσταντίνε. Απίστευτες γεύσεις, μοναδική εμπειρία να τρως αυτόν τον κήπο. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, αμέσως ναι, τώρα, ναι, έρχεται, ναι. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά μικρό διαφημιστικό, εμείς θα επιστρέψουμε με πρωτοσέλιδα πλέον Αθηνών, γιατί έχουμε νέα ονόματα στο κουρμπέτι και βεβαίως γραμμές μέχρι και τις 10. Δεν είναι ανάγκη πλέον, φίλες και φίλοι, να έχουμε μάχες μέσα στο σπίτι. Ανακαλύψε την Wind Vision, τον νέο τρόπο να βλέπετε τηλεόραση. Μόνο με τη Wind Vision μπορείς να βλέπεις και εσύ και όλοι στο σπίτι το αγαπημένο σου πρόγραμμα. Αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορείς να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Έτσι κάποιος μπορεί να παρακολουθεί μια σειρά στην τηλεόραση, οι υπόλοιποι να βλέπουν παιδικά ντοκιμαντέρ και όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wind Vision στο smartphone ή το tablet τους και επιπλέον είναι πολύ πλέον απλός ο τρόπος για να το ενεργοποιήσεις αφού χρειάζεται μόνο το username, το password από το MyWind. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, Μετρόπολης ακούτε, Rap & Cool μέχρι και τις 10. Καλημέρα και στο Γκορινό, στο φίλο μας στο Δήμο, εδώ, κλασικό μήνυμα, καλημέρα στις βαριές φανέλες του Μετρομίντια. Θα πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, Κωνσταντίνε. Μη μωρέ, μη το κάνεις αυτό. Τι μη. Πάρ' το πολύ γρήγορα. Όχι, όχι, θέλω σχόλιο, θέλω σχόλιο. Τι πάρ' το κόσμος, θέλει να ενημερωθεί, σήμερα φεύγει διμερά και τριμερά και να ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, Sport Time. Τι έχει πρωτοσέλιδο το Sport Time σήμερα. Πόλο. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. Κέρδισε την Πρέσια 8-7, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League. Ο Πόλο Ολυμπιακός είναι. Αυτό ποιον έχει φωτογραφία. Έναν πουλίστα του Ολυμπιακού. Μουστάκι έχει αυτό. Έχει μουστάκι. Δεν πρόκειται να πουλήσει Sport Time. Ναι. Έβαλε άντρα με μουστάκι απάνω. Έτσι να πάει. Πάντως... να πουλήσει άντρα με μουστάκι πρωτοσέλιδο. Σήμερα 8 η ώρα παίζει με την Προρέκο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο Πόλο είναι. Ποιος ασχολείται. Πανευρωπαϊκή δύναμη. Ποιος ασχολείται με το κολύμπι και το Πόλο, ρε φίλε. Γιατί ρε κολύμπι, δεν πάμε κολυμπάμε κάθε μέρα. Κολυμπά για να δει κάποια πισινόρε φίλε. Εμεί δεν πάμε να γυμναστούμε, ρε φίλε. Άσε, δεν πειράζει.
Ναι. Τα στριγκάκια που έβλεπα, με έλεγε. Τι πράγμα, τι μπαγάσα είσαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και έρχονται στριγκάκια. Τι είναι αυτό εδώ, δεν μπορεί να πει τίποτα. Δεν μπορεί να πει τίποτα, και τα λέω όλα στο μικρόφωνο. Πλάκα με κάνει, ρε. Να με λε για κολύμπη τώρα. Εντάξει. Κολύμπη, να πάρει καλά μάτια, καλά μπανιστήρι. Εντάξει, πα να κολυμπεί, να μα έδωσε στεγνά. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Πάει και ο Βιερίνα στην πισίνα, θα έρθω λίγο. Βιερίνα, πισίνα δικιά του έχει, προσωπική δεν έχει. Α, δεν πήγε στο πάω. Όχι, έχει δικιά του πισίνα, Αντρέ. Τι να κάνει, εγώ σου είπα, λέω, πήγα στο κολύμπι και λέω είναι εκεί και έρχεται και ωραίος κόσμος με τα μαγιό, μετά έτσι. Και εσύ το έκανες εδώ τώρα, το έπλεξες. Την άλλη φορά κάτι χοντρές με είπες έρχομαι. Έχει και χοντρές, απ' όλα έχει. Άμα έχει χοντρές, τι να πάρει. Θα σε φωνάζω όταν δεν έχει. Άμα είναι να αφήσει να χάσει η Λίζα γιατί σε ξεφώνιζαν, εγώ είδα. Τι καλά κάνω. Σε ξεφώνιζαν, λέει καλά, λέει γυμνάζει τόσα χρόνια για να έχει τέτοιο σκεμπέ. Έχω τώρα. Έχεις λίγο, έχεις τι να κάνω τώρα, εντάξει. Αλλά η προστάτηση είναι 0,85. Δεν μασάμε. Έτσι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη ο Ροντρίγκο υπέγρασε για 3 χρόνια ο Σούτγκρεν στον Άρη και τα δεδομένα για τον Ιντέγε. Μικρά χτυπήματα, αλλά βασικό θέμα, είπαμε, το πόλο δεν πουλάει σήμερα η Sport Time. Πάρτι να ρίξει, πολύ χρόνο ξέρω. Πολύ χρόνο, ωραία. Προχωράμε, πάμε τώρα ξανά. Νέο όνομα τώρα. Έχουμε νέο Νταλκά. Είχαμε Σκριτέλ, είχαμε ποιον άλλο, είχαμε Μπέργκα, Πακετάρι, τώρα έχουμε Βερμάλεν. Τι είναι αυτό. Ο Βερμάλεν είναι μια μεγάλη παιχτούρα. Πόσο χρόνο είναι, λέω. 33 στα 34. Στόπερ της Μπαρτσελώνα. Α, στόπερ, εντάξει. Στόπερ είναι της Μπαρτσελώνα. Τελειώνει το συμβόλαιο του φέτος. Τι τραυματισμό έχει. Αυτός είχε μόνο τραυματισμούς όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι κουσούρλες. Για να έρθει στην Ελλάδα πρέπει να έχει κουσούρι. Είναι κουσούρλες. Αλλά σαν όνομα, σαν ποιότητα είναι πάρα πάρα πολύ ψηλή και στα 33-34. Αλλά είναι όπως είπες κουσούρλες. Κάθε χρόνο τραυματίζει στην Ελλάδα. Στη μεγάλη ομάδα για να έρθει ένας τέτοιος παίκτης πρέπει να είναι και μεγάλος και κουσούρι να έχει. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό να πει στον κόσμο δηλαδή. Αυτό ισχύει για τον Βερμάλεν. Όχι, αυτό ισχύει για όλους. Ναι. Γενικότερα, εκτός αν πετύχεις λαβρά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέρει και παιχταράδες νέους που δεν ήταν κουσουρλίδες. Βλέπεις Τζοβάνι. Έτσι είναι. Δεν έφερε τον Τζοβάνι. Ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης ήταν προεδράρα. Προεδράρα, ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, αυτά για τον Βερμάλεν, ο οποίος εγώ διαβάζω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί ψάχτηκα, είναι η τρίτη του επιλογή. Πρώτα θέλω να φέρω αυτό το Σεμέδο. Εντάξει. Αλλά δεν το βρίσκουμε την πηγαία. Μετά είναι, λέει, ο Σκριτέλ που δεν μπορεί να τον πάρουν γιατί είναι ακριβώς. Το Σακάτι θα πάρουν, στο λέω. Το Βερμάλεν, αυτό. Το Σακάτι θα πάρουν. Ναι, λοιπόν, Βερμάλεν πρώτο χτύπημα. Από εκεί πέρα πονοκέφαλο στον Άγγελο. Πονάει ο Δόνης, λέει, είναι σαν αμένα κάρβουνα. Ο Ζέκα λέει θα τα δώσουμε όλα για την νίκη. Α, στον Άγγελο. Ο Άγγελος έχασε την ευκαιρία του. Ναι. Όταν ήρθε στον Πάοκ Μεσαβίδη. Αφού απέτυχε στον Πάοκ Μεσαβίδη, τελείωσε. Εντάξει, τώρα πάντω ο Σαββίδη τον έχει αρκετά ψηλά. Δηλαδή, αν θέλει να ζητήσουν κάποια πράγματα. Αρκετά ψηλά τώρα. Το πρωτάθλημα. Πέρι πρωτάθλημα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ήταν να το πάρει ο ίδιο. Να το πάρει ο Αναστασιάδης. Πρέπει να καθαρίσει κάποια πράγματα. Πρέπει να καθαρίσει από τη δειλία του να πούμε. Ναι. Δηλώσιμε. Σουάρε τριετία. Δηλώ. Ο Αναστασιάδη είναι δηλώ. Γιατί είναι δηλώ. Γιατί έπρεπε να καθαρίσει τον κόπρο του Αβιέλ. Γιατί είναι και ακοινώνητος, θα σου το πω γιατί. Τον λούζεις τώρα με κοσμητικά, επειδή δηλώς, ακοινώνητος. Τώρα όμως θα του πεις καλά πράγματα τώρα. Ναι. Δεν θα του πω καθόλου καλά πράγματα. Για πες. Όταν έχεις τον Γούμενο και τον Παγώνη, φυσικά θα κάνεις οικονομία, μην χρεωθεί ο ΠΑΟ. Ναι, αλλά με Σαββίδη δεν το κάνει. Με Σαββίδη τώρα. Παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟ και ένα 2. Ναι. Και μπαίνει ο Σαββίδης και λέει στον Βρίζα 50.000 ευρώ πριν τον κάθε παίκτη. Ναι. Και πάει να στασιάζει και το κόβει το πριν. Ναι, νόμιζε ότι ήταν σε προηγούμενη διοίκηση. Μπερδεύτηκε. Και την κάνει την ομάδα μπορντέλο. Ναι, ναι, έγινε μπάχαλο. Τη στείλουνε στην Ξάρθη ο Λουτσέσκου με το Ράτ. Άντε, α τα πω τι έγινε. Ναι. Τρώει την τεσσάρα. Μετά έρχεται και ο Πανετολικός εδώ με κερδίζει. Σε κερδίζει και ο Πανετολικός. Ο Αστέρας. Κόβει το πριν, ρε. Τι σε νοιάζει εσένα. Ναι. Τι σε νοιάζει εσένα, μα κόψει το πριν. Η δύναμη τη συνήθεια. Πιστεύω τον νίκησε η δύναμη τη συνήθεια. Έτσι για μάθει να λειτουργεί. Δεν θέλει πριν. Τώρα ο Ανδρώνης να δώσει ένα πριν που λέμε ότι βγήκαμε πάνω. Αλλά το και θέλουμε. Πάει, και πάει άλλοι απάνω με τον Μπούζο και τον κόβουν. Μα κόβουν το πριν, ναι. Χαμό έγινε. Ενώ άλλο θέλει να το δώσει. Ναι. Δεν του κλειδώσει την τουαλέτα, θα του βγάλει μετά τρίτο. Στο δωματιάκι του Ζαΐρε. Βρε στο δωματιάκι του Ζαΐρε, μα κόψει το πριν. Ναι. Ο κεφάλα, θα πούμε στον πάο. Ναι. Νόμιζε ότι είχε γούμενο και πανταδόν. Αυτό νόμιζε, αυτό λέω εγώ. Λοιπόν. Πάμε στη live. Δεν σ' άρεσε ούτε το πρωτοσέλιδο. Αυτό με το Μούση ποιο είναι. Αυτό με το Μούση είναι ο Παουλίνιο. Ο Μπακ που πήρε εν τέλει ΑΕΚ, γιατί είπαμε τον καλό τον πήραμε εμείς. Μπακ, ναι. Πρώτη σελίδα της ΑΕΚ με Μούση. Με Μούση. Δεν πουλάνε ούτε τις αρδέλες. Ο Παουλίνιο έκανε διάνα, λέει, ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ με αυτόν. Ναι. Έπαιζε στην Τσάβες, ομάδα που χρωστάει. Είναι, ναι. Νίκο. Μόλις δεν πάει καλά η ΑΕΚ, θα φταίει ο προπονητής. Σωστά. Θα πάρουν κανέναν Έλληνα. Ισχύει. Εντάξει. Ισχύει. Μόλις... Άμα τολμήσει κανένας να μιλήσει για τον Μελισσανίδη, κάνουμε το γήπεδο. Ναι. Καλά, δύο γορίλες θα περιμένουν απ' έξω. Εντάξει, τα ξέρουμε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο έχει πάντως τον Παουλίνιο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την
Τσάβες, γιατί Τσάβες υποβιβάστηκε κιόλας. Με 20 κάτι παιχνίδια φέτος, ναι, δεν το λες και κελεπούρι. Δηλαδή ο Γκάλο που είχε η ΑΕΚΣ θέση, νομίζω ότι πρέπει να είναι καλύτερος. Βλέποντας τον Γκάλο και αυτό, νομίζω ότι και μπορεί τον να είναι. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρωμένος μπακ ο Ροντρίγκο έχει ένα μικρό χτύπημα. Μιλάει ο Λίνο για τον Ροντρίγκο. Ο Λίνο. Και τώρα, μια που είπε Λίνο, ο Γιώργος Μάντζιος που τον ξέρει τον παίκτη σαν κάλπη και δεκάρα, γιατί είναι το πρωτάθλημά του. Ποιον ξέρει, ποιον παίκτη. Και τους δύο, και τον Παολίνο και τον Ροντρίγκο. Γράφει για Πορτογαλία 20 χρόνια ο Γιώργος Μάντζιος. Ναι. Όπως εγώ ασχολούμαι με Γερμανία, Τουρκία τέλος πάντων. Τι λέει. Είπε ότι οι σέντρες του Ροντρίγκο θυμίζουν Λίνο. Είναι μαχαιριές για τις σέντρες του. Έτσι. Δεξιά μεριά. Απ' δεξιά όμως πλευρά. Ποιο θα βγάλει το Μάντζιος, θα το βάλει ένα πνευματικό δηλαδή. Δεν ξέρω, παίζει, μπορεί να παίξει Πασπαρτού. Μπορεί να παίξει και αριστερά αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Τι Πασπαρτού, αφού λένε δεν παίζει αριστερά. Παίζει. Έτσι διάβασα εγώ. Όχι, όχι. Ο προπονητής του είπε, ναι, αυτό διάβασε, ότι βάλει. Δεν τον έχω βάλει. Αυτό είπε, ναι. Αλλά δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν, ναι, το δούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κομμάτι τη live. Θα πουλήσουμε εδώ. Πόσο βλέπει τη δουλειά. Αυτό το μουσί. Ναι. Παολίνιο. Ξέρεις τι έγραφαν όμως στα φόρουμ οι αεξίδες. Τι. Ο δικός μας είναι όμως πιο όμορφος από αυτό του ΠΑΟΚ. Το είδα και αυτό. Δεν νομίζω. Να το ο δικός μας. Δεν ξέρω. Ο δικός μας είναι και πιο όμορφος, είναι και πιο καλοντημένος. Σαν άπλητος Πασοξής πριν, ναι, πάρει την εξουσία. Βέβαια, κάνανε χουλιαμά. Κάνανε, ναι, χουλιαμά οι αεξίδες. Κάνανε, ναι, χουλιαμά γιατί λέει δεν αντέχεται το πράγμα. Λέει μας έχουν μουρλάνει στις φάπες στο ΠΑΟΚ και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Και θα τους πουλήσουν το γήπεδο. Το αν γήπεδο το κάνουν το γήπεδο μέχρι τον Μάιο. Φέτος δεν θα το τελειώσουν. Από το χρόνο θα παίξει. Όχι, αυτή τη σεζόν θα παίξει στο ΆΚΑ. Από την μεθεπόμενη, ναι. Αν το τελειώσουν και δούνε και τα λοιπά, θα πάρουν ένα θάρρος. Ναι. Το αγωνιστικό μπορεί να τα αφήσουν λίγο. Στην άκρη. Στην άκρη. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον, το ξαναλέω, να μπει σε φόρουμ αεξίδων ή Ολυμπιακών να καταλάβεις και τους ρωτάει ένας φίλος. Ρε παιδιά, ποιος είναι ο στόχος μας. Ρωτάει ο Ραπτόπουλος καταρχήν. Ρωτούσαν και οι αξίες μεταξύ τους. Ποιος είναι ο στόχος. Μάξιμουμ η τρίτη θέση. Αυτό απαντούσαν οι ίδιοι οι αξίδες. Ένα με τον Άρη γίναν δηλαδή. Ναι, θα παλεύουμε λέει με Άρη με Ατρόμητο για να δούμε ποιος θα βγει τρίτος. Αυτό είπαν. Αυτό είναι. Οι αξίδες που νιώθουν τι γίνεται. Λοιπόν, κατάλαβα. Βερμάλεν και εδώ χτύπημα. Και μια ανάσα από τον Ματέο Γκαρσία ο Άρης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος λέει κλείνει και τον Σαράνοφ. Εδώ γειτονιά. Από Λαμία, Σαράνοφ. Από Άρη τον Ματέο Γκαρσία. Πριν πάμε στο φως και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, Αναστασίου Χάρης. Γρήγορα, ένα ραπόρτο. Αριανός εγώ λέω. Σκουλικάρας. Και εγώ Αριανός. Ναι. Το Χάρης με προδιαθέτει για Άρης. Δεν ξέρω γιατί. Χάρης, Άρης. Κρύο επίθετο. Τι κρύο, πολύ συνηθισμένο. Η Αναστασίου. Αναστασίου, εντάξει. Αριανός από Καλαμαριά. Οδηγάει Opel Corsa. Δίζελ. Διζελάκι. Έτσι και είναι πολιτής. Πολιτής. Ναι, ναι, ναι. Καλαμαριά όμως μένει. Ναι. Εντάξει. Εργένης. Τώρα φτιάχνει η Αραβούνα. Φτιάχνει Αραβούνα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τον παντρεύουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Χάρη, παλικαρά μου, έχεις 30 λεπτά. Έτσι, σε παντρεύουμε κιόλας. Έτοιμος είσαι. Μέχρι παρά 8, έτσι και 52, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μπεις σε αυτή την φοβερή λίστα, έτσι ώστε να κερδίσεις το σούπερ μάρκετ ενός έτους από τα σούπερ μάρκετ όλα πάντοτε. Ο Αναστασιάδης περιμένει τον Δόνη, είναι το θεματάκι για την εθνική που έχει το φως. Είναι απώλεια ο Δόνης. Και είναι πολύ καλός παίκτης ο Δόνης. Εξτρεμοειδής, τριπλαδόρος, εξτρεμοειδής, τα πάντα είναι. Τα χώνει τα γκολ. Είναι ωραίος μπουκαδόρος. Είναι από τον αδερφό του τρεις φορές καλύτερος. Παίζουν και άλλοι θέσεις. Παίζει χάφο ένας, ο άλλος, παίζει επιθετικός, ναι, αλλά είναι καλύτερος. Γρήγορος παίκτης. Ναι. Χρειάζεται η εθνική αυτή, η σαβούρα η εθνική, τον θέλει αυτόν. Γίγαντα θρύλε, χτύπημα για το Πόλο, είπαμε που πέρασε στο Final Four, στους τέσσερις καλύτερους. Δεν πουλάει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είπαμε στο Πόλο είναι top, έτσι. Πουλάει, δεν πουλάει, θα το πουλήσουνε. Άσε με ρε με το κολύμπι τώρα με τη βόμβα. Βόμβα, ναι, βόμβα Βερμάλεν. Κι άλλο χτύπημα, βόμβα Βερμάλεν για τον Βέλγο. Με τα γυάλινα πόδια. Έτσι, σοφός. Το στόπερ. Το στόπερ. Το πάμε τώρα, ναι, ο Ολυμπιακός έχουμε διαβάσει καμιά πενταριά ονόματα. Ένα παίχτη έχει πάρει ως τώρα, έτσι. Το Βαλμπουενά, τον οποίο δεν θα τον έπαιρνε κανένα. Κι άλλη βόμβα, ναι, κι άλλη βόμβα. Βόμβα Σιλάς, καινούριο είναι αυτό. Απαντάει ο Μπέρτ την Τρίτη που είχε πακετάρει, αλλά δεν είχε πακετάρει τελικά. Βερμάλε νέα βόμβα. Έρχεται ο Μάρκοβιτς στο προσκήνιο. Γιατί χαμός, 100 ονόματα. Ο Μάρκοβιτς τι είναι. Δεν το ξέρω. Σέρβος είναι. Στη Σερβία έπαιζε, τώρα δεν το γνωρίζω. Σέρβος. Ναι, 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 Σέρβος. Και από κάτω έχει ένα χτυπηματάκι. 17 εκατομμύρια λέει για Φορτούνη West Ham. Εγώ λέω πρώτα θα πουληθεί ο Φορτούνης και μετά θα αρχίσουν να έρχονται παίχτες. Λες. Έχουν πρόβλημα ρεστούλες. Δηλαδή. Δεν ξέρω, απλά. Πετάς, δηλαδή, την... Εσύ δεν τον έδωσε το Φορτούνι 17 εκατομμύρια. Εγώ τον τήλιγα και με πακέτο. Να το στείλω σε πια μάνα. Είμαι Ολυμπιακός, λέω ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και μου ζητάνε τον Φορτούνι 17 εκατομμύρια. Εγώ, ναι, θα τον πήγαινα στο αεροδρόμιο με ωραίο και με λουλούδια μαζί. Να πάει να παίξει πού. Δεν με ενδιαφέρει που θα πάει. Στην Αγγλία, εγώ σκάμ. Στην Αγγλία. Ναι, εγώ λέω τα 17 εκατομμύρια δεν είναι. Wow. Μόλις ξεντηθεί, ναι, ο Φορτούνι. Ο Φορτούνι. Στα αποδυτήρια τη West Ham. Ναι. Και δει τα σωματικά προσόντα.
και τα σεξουαλικά. Μόνο τα σωματικά. Τα σεξουαλικά προσόντα των υπολείπων. Θα κρυφτεί πίσω από την κολόνα. Κουρτίνες. Και θα κάνει μπάνιο και θα κρύβεται όπως ο Αδάμ όταν τον έπιασε ο Θεός να κάνει έρωτα με την Εύα. Πού το θυμήθηκες αυτό το παράδειγμα. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή θα έχει κάτι, κάτι τρίμετρους, κάτι τεθωρακισμένο. Κάτι τρίτα πόδια, τέταρτα. Μόλις πάει στα αποδυτήρια της West Ham. Ναι, αλλά εμείς ψυχολογική... δεν το θέλουμε για τα αποδυτήρια. Το θέλουμε για μπάλα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Λες δεν θα παίξει. Ψυχολογική υποστήριξη θα θέλει. Λέω εγώ, μαχάρι να τον δώσουν αυτοί. Εσύ ρωτάω τώρα άλλο κομμάτι. Πα στο κομμάτι τη ψυχολογία. 17 εκατομμύρια δεν τον τήλικε πακέτο να το στείλει στο αεροδρόμιο Βενιζέλο να πάει. Με 17. Αν έχω καλό σκάουτινγκ. Πώς δεν μπορεί να βρει με 17 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι έχουν αυτοί εκεί. Ναι. Ήθιστε να. Γιατί παίρνουν μόνο από εδώ, γειτονιές. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Μοντέστο είναι, ήταν ναι. Μέχρι πρώτος Καρεμπέ, ήταν νομίζω δεν είναι τώρα. Για τις κλωτσιές είναι, για τα σκυλιά τους πετάξει εκεί πέρα, ούτε θα τους φάνε τα σκυλιά. Ούτε θα τους φάνε. Από μπάλα. Ναι. Μυρωδιά. Η πράσινη, μυρωδιά. Η πράσινη ασχολείται για πάλι με το μπάσκετ, κλασικά στο χέρι του, να κάνει 5-5 κούπες και άσε, να συμμαζεύεται. Η πράσινη είναι κάθε μέρα τα ίδια με τον μπάσκετ. Η εφημερίδα, επειδή έχει πράσινο κίτρινο, έτσι αυτό το χρώμα, ναι. Είναι σαν του αρρώστου το φτύσιμο, να πούμε. Μοίρα, Κωνσταντίνο. Δηλαδή, άλλος τρώει τυρόπιτα τώρα. Δηλαδή, τώρα σε πω κάτι. Τρώει τυρόπιτα που γάτσαρα, αγόρι μου. Είτε δει τη χλέπα κάτω. Μη βρε αγόρι μου, το συνεχίζει. Είτε δει την πράσινη. Η πράσινη σε πιάνει μια ιδέα όταν τη βλέπεις στο περίπτερο. Δηλαδή μόνο με το χρώμα που βλέπεις. Δεν, εντάξει. Είναι σαν να βλέπεις στο νοσοκομείο το θείο σου, ξέρω εγώ, τον παππού σου που είναι στα τελευταία του. Χλωμιασμένος. Χλωμός, έτσι. Χλωμός. Φουκαράς με τα μάγουλα προς τα μέσα, να πούμε. Με τον ταΐ και το κουτάλι. Εντάξει, αυτή. Δεν θέλω πράσινη. Δεν θέλω. Εγώ δεν τρώω ούτε πράσινη σαλάτα. Μου φέρνει. Κακό. Κακό, καλή η πράσινη σαλάτα. Η πράσινη αν θες να χάσουμε λίγο και αυτά εδώ λίγο τα πατσοκύλια λίγο δεξιά-αριστερά, σαλατούλα να τρώμε. Ναι. Σαλατούλα, ναι, να την τρώσει την πράσινη. Όχι ντομάτα, όχι, ναι. Όχι, πρασινάδα. Μπε, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Ήρθε και υπογράφει, λέει, η ώρα, όλο το παρασκήνιο που οδήγησε στο μεταγραφικό deal. Το πρόσωπο που κοινώνησε με τον 27χρονο, η ΑΕΚ, τέλος πάντων, για τον, αυτόν τον Παουλίνιο. Έτσι, πρώτο θέμα. Αυτή η Μούρη εδώ. Ναι. Αυτός είναι σαν κομμουνιστής. Για πες. Δεκαετίας 70. Ναι, ναι. Ο οποίος μεταλλάχθηκε σε Πασόκο, ναι. Πούλησε το ΚΚΕ και από την πείνα του τη μαύρη έχει μπει εκεί πέρα με τη σημαία του Πασόκ. Σαν να βλέπω το 81 νεοπασοξή με αυτή τη Μούρη. Μούρη είναι αυτή, ρε. Εντάξει, αυτό είναι. Τι να κάνουμε, τον αλλάξουμε. Λοιπόν, τον ήθελε διακαώς, λέει. Διακαώ. Τόσο, βέβαια ναι. Ήθελε διακαώ στο Ροντρίγκο, αλλά εντάξει να κάνουμε τώρα. Γιατί ο Ροντρίγκο δεν ήρθε ελεύθερος εν τέλει, να το πούμε και αυτό. Ναι. Ο Πάουκ έσκασε καμιά 500-600 ένα ποσό κάπου εκεί. Πού? Στην πρώην του ομάδα στη Βραζιλία που είχε τα δικαιώματα σε περίπτωση που πάρει μεταγραφή. Μπράβο. Έτσι. Ναι. Εκεί προφανώς κολλούσε και η ΑΕΚ. Δεν είναι. Ναι, λέγω, δεν θα πληρώσω. Πού να πληρώσω. Τον παρομούχτη. Πού να πληρώσω. Ναι, δεν είναι μόνο τα 100 δηλαδή. Γιατί ήταν και από πίσω η ομάδα. Ήταν και από πίσω και η Ακρόπολης, Ανάπολης, πώς τη λένε αυτή, την Γκρέμιο Ανάπολης. Αλλά. Έτσι, αλλά. Οι Πορτογάλοι λένε ότι η ΑΕΚ έχει προχωρήσει το θέμα, λέει, και του Ζεράλδες. Ένα 24χρονο χαφ. Η ΑΕΚ εκεί θα κινηθεί φέτος. Πορτογαλίες, ιστορίες, πράγματα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Σήμερα τι μάτς έχει. Έχει παιχνίδια σήμερα. Αυτά νοκάουτ είναι. Όχι, είναι όμιλοι, είναι παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro 2020. Πάει και στις άλλες έδρες πάνε. Δηλαδή. Βεβαίως, είμαστε τρίτη αγωνιστική πλέον. Προκριματικά αυτοί που δεν περάσανε είναι δηλαδή. Όλοι θα παίξουν. Όλοι θα παίξουν. Απλά αυτά που βλέπουμε χθες και σήμερα. Τι είναι αυτά εδώ, τι είναι. Αυτά ήταν το Nation League που σου δίνει το ένα εισιτήριο να περάσει κατευθείαν στην τελική φάση. Κάνανε δύο πρωταθλήματα, ντε. Εμείς θα είμαστε. Εμείς παίζουμε προκριματικά τώρα, κανονικά, όπως οι υπόλοιποι. Έχουμε φέρει χ μέσα στη Βοσνία και είχαμε βγάλει το διπλό που είχαμε βγάλει στην Εστονία. Που είχαμε βγάλει διπλό. Και τώρα θέλουμε νίκη με την Ιταλία. Στην Ιταλία θα πάει η εθνική ομάδα σας. Τον Οκτώβριο, τέλος. Ο πόντος είναι καλός αύριο. Σήμερα? Αύριο. Καλός είναι. Δεν κακός. Καλός είναι, ναι, δεν κακός. Ούτως ή άλλως η Ιταλία λογικά είναι η πρώτη. Εμείς με τους Βόσνιους θα παλέψουμε. Η εθνική δεν είπαμε τίποτα την ομάδα σας. Δεν πουλάει. Πώς δεν πουλάει, αύριο θα τα πούμε εμείς εδώ αναλυτικά. Αύριο, αύριο είναι Σάββατο. Θες να τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε. Τι σύστημα κατεβάζει, τι ενδεκάδα. Εντάξει, είναι ερωτηματικό το σύστημα και η ενδεκάδα, Κωνσταντίνε μου. Δεν είναι κάτι. Πώς πάει, Καραϊσκάκη, που παίζουμε. Δηλαδή. Ο Άκα παίζουμε, ρε. Ο Άκα. Ναι, και χθες με είπε ο 3-5-2 κατάλληλα. Γέλα, σε πάω. Λέγε, τέρμα. Σφυρίζει ο Τέιλορ καταρχάς. Τέιλορ, Ραπτόπουλος. Ναι, ναι. Τέιλορ. Λοιπόν, τέρμα, δεν ξέρω, στο φιλικό ξεκίνησε με τον Πασχαλάκη, τώρα μπορεί να ξεκινήσει με τον Βλαχοδήμο. Και οι δυο πολύ καλοί. Ναι. Πάρα τα δοκάρια θα είναι ο Βλαχοδήμος. Ωραία. Τριάδα άμυνας, λογικά, γιατί πάμε για 3-5-2, έτσι. Πάμε να τα ακούσω λίγο. Παπασταθόπουλος, Μανολάς και Σιώβας. Καλά είμαστε εδώ. Καλά είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε καλά. Καλά είστε. Στο δεξί άκρο το 1 θα ξεκινήσει τον Ζέκα. Ναι.
Εδώ αρχίζουν τα μπερδέματα. Και στην άλλη μπάντα, ναι, έναν εκ των Κούτρι Σταφυλίδη. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, δηλαδή θα μου πάρει το Ζέκα από τα χάφνα, μου τον πετάξει να παίξει full back, χάφ, ναι, να συγκλίνει. 7 ρόλους ο Ζέκα θα παίξει, ναι. Σε χτυπήσει από εκεί η Ιταλία, ναι. Άλλο. Ναι, χαφ. Λοιπόν, στη μεσαία γραμμή θα έχουμε Σάμαρη Κουρμπέλη. Σάμαρη Κουρμπέλη. Ναι. Άλλο χάφ εκτός από τον Κουρμπέλη. Περίμενε. Και εκεί παίζει ύστερα μία θέση ανάμεσα σε τρεις. Αν θα παίξει με Μάνταλο, Σιώπη, Πέλκα. Αναλόγως τι θα σκεφτεί. Πού, για δεκαρή. Στην τριπλέτα τον χαφ. Τριπλέτα τον χαφ. Έχει σίγουρα Σάμαρη Κουρμπέλη. Και θέλει τώρα να βάλει και Σιώπη, να βάλω κι άλλο να τρέχει να μαρκάρει. Να βάλω Μάνταλο λίγο πιο έτσι, να βάλω τον Πέλκα που είναι λίγο πιο επικίνδυνο. Αυτό σκέφτεται να βάλει. Και έτσι. Μετά. Και μετά στην συγκορυφή Δόνης μαζί με Κουλούρη. Και ο Φορτούνης σε ρόλο κρυφού επιθετικού. 12 έβαλες. Σου είπα Δόνης ή Κουλούρης. Α, Δόνης ή Κουλούρης. Ναι, ναι, ναι. Δόνης ή Κουλούρης. Ναι. Ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι. Είδα τον βάλεις δεύτερο σεντερφόρ στο 3-5-2. Έχει το Φορτούνη εκεί. Ναι. Δεν παίζει ο Πέλκας. Δεν παίζει ο Πέλκας. Όχι. Ναι, δεν θα παίξει ο Πέλκας. Δεν παίζει ο Πέλκας. Για δεκάρι ο Πέλκας δεν είναι. Ναι. Αν βάλει 3 χαφ δεν έχει δημιουργία. Ναι. Σ' αρέσει εθνική, έτσι τώρα επειδή αύριο θα πας, σ' αρέσει, θες να ασχοληθείς. Θέλω να τη δω. Θα τη δεις, λοιπόν. Ο Κουλούρης είναι βασικός. Πιθανότατα ναι, εφόσον ο Δόνης δεν είναι καλά, θα ξεκινήσουμε με Κουλούρα. Ο Μήτρογλου τι είναι. Ο Μήτρογλου είχε θέματα τραυματισμού, δεν τον έχει. Σαβούρα ο Μήτρογλου. Δεν, είχε θέμα τραυματισμού. Λοιπόν, ο Κουλούρης πρέπει να ξεκινήσει βασικός. Θα τα πούμε και μετά εφόσον ο Κουλούρης βασικός. Ναι. Και διάλεξε Δόνη δεύτερο, Φορτούνη δεύτερο, Πέλκα δεύτερο. Για μένα ο Κουλούρης πρέπει να είναι βασικός. Βασικός. Και μετά διάλεξε το δεύτερο εσύ. Τα μπέρδεψε λίγο. Δεξί μπακ δεν έχει εθνική να βάλει. Το Ζέκα πρέπει να βάλει. Τα μπερδεύει λίγο τώρα. Μπερδεύει. Ναι. Λοιπόν, ξενύχθη τέλος. Θα σχολιάσουμε τα υπόλοιπα μετά για την εθνική. Τουλάχιστον για όσα από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα. Μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος. Όλη μέρα παρακαλώ. Και πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς συνεχίζουμε, αναζητούμε τον Χάρη Αναστασίου. Χάρη, 6-20 λεπτάκια, επιστρέφουμε μετά το break. Αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, αξεπέραστος, πως λέγεται το τραγούδι, φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Στο θέατρο Βεργίνα λοιπόν εμφανίζονται και οι τρεις γη του, Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής, για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα τους. Μια σπάνια συνάντηση, όπου οι τρεις ερμηνευτές θα πούν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια, Σαλονικιός, Γυναίκας, Καρδιάς. Μιλάμε τώρα για τέσσερις τελευταίες παραστάσεις, 7, 8, 14 και 15 του Ιούνιου, εισιτήρια στο Ridge's Casino και στα Public, αλλά και στο ticketservices.gr. Ψάχνουμε τον Αναστασίου Χάρη. Άντε Χάρη, έχεις ένα δεκάλεπτο ακόμα. Σκαρτώ 10 λεπτά για να επικοινωνήσεις στα 390 για να κλειδώσεις τη συμμετοχή σου στον μεγάλο τελικό όσον αφορά το σούπερ μάρκετ. Όλα 300 ευρώ πουλάκια είναι αυτά το μήνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ήθελες να πάμε λίγο στο ΆΚΑ. Θα ανοίξουμε τώρα γραμμές. Τι να ανοίξει, ρε Λατέρα. Να πούνε καλησπέρα, τι να προλάβουν να πούνε. Πόσα να προλάβουν, Κωνσταντίνε. Δεν σε ανοίγουν, δεν θες γραμμές. Δεν θες να ζητάμε το ένα. Μην έρχεσαι, ρε Κωνσταντίνε. Μην ανοίγει γραμμές. Πάμε γραμμές στα 90 για να πούμε μια καλημέρα τα φιλαράκια μας. Έλα, είναι ανοιχτό το κέντρο σα. Τι έπαθε η κυρία Δώρα, τι έγινε. Δεν έπαθε ίδια τίποτα, ευτυχώ. Άλλο έπαθε και στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε γιατί έπαθε άλλο. Είναι η γυναίκα που αγαπάει τον κόσμο και του γείτονε. Ναι, ένας γείτονας. Δεν ναι. πειράζει. Καλησπέρα, επειδή τώρα ξύπνησα, λέει, και μόλις τώρα σας άκουσα, είπατε τίποτα για Κουαρέσμα. Είπαμε ότι οι Τουρκαλάδες είναι να πολύ παπατζίδες. Είναι φιλαράκι μου αυτός, εντάξει. Είναι φιλαράκι μου, τον έχω μέσα στην καρδιά μου αυτόν. Οι παπατζίδες οι Τουρκαλάδες. Καλησπέρα, Νίκο, πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ποιοτική μεταγραφή σαν χαφ εκτός από αυτή του Βραζιλιάνου? Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ποιοτική μεταγραφή σαν χαφ. Μάλιστα. Έτσι, θα πάρει και έναν μπαμπάτσικο. Τι ψάχνεις να βρεις αυτοκίνητο εδώ? Όχι. Όχι. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Έλα, φίλε. Τι να πεις, καλοκαίρι, δυο άτομα. Καλοκαίρι, εντάξει, να κάνουμε ρε Κωνσταντίν. Όσοι πούνε. Οι ίδιοι θα βγουν, ρε. Για να δούμε. Έλα, καλημέρα, ναι. φίλε. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα τα ομορφό. Εντάξει, να πω μια καλημέρα το φιλαράκι μου εκεί, στις παίρνει κουκιά. Τι κάνει, καρπούζια, τι παίρνει. Τι κάνεις, αγόρι μου? Μια χαρά, Νίκο, μια χαρά. Πώς πάει εκεί η δουλειά? Δεν μου λες, μέχρι πότε θα είστε ανοιχτοί? Εμείς, εκπομπές. Εκπομπές συνέχεια, δεν σταματάμε. Όλο το καλοκαίρι θα είστε. Θα βαράμε γκασμά εδώ με τον Κωνσταντίνο. Θα φύγουμε για λίγο τον Αύγουστο.
Σεπτέμβριο θα φύγω εγώ. Ο Κωστής θα φύγει Σεπτέμβριο. Ιούλιο θα είστε δηλαδή. Ιούλιο θα βαράμε κασμά εδώ, μέσα στις ζέστες, ναι. Μετά τις 15 θα είστε. Μετά τις 15 Ιούλιο θα είμαστε. Εγώ θα πάρω άδεια κάπου εκεί 7-8, μόλις παίξω πάω καυγού σου μέχρι 20 κάτι και ο Κωστής θα φύγει 20 κάτι με αρχές Σεπτέμβρη. Για να έρθω κανένα πρωινό τότε εκεί. Να έρθεις, σε θέλω ο Κωστής και στην παράσταση. Άντε ρε παραμυθά, αφού δεν έρχεσαι να πούμε. Θα πάρω άδεια τότε 15 μήνες. Θα πάρει άδεια το παιδί, να ξεκουραστεί. Και θα έρθει να αφιερώσει εδώ την άδεια σε εμάς, μαζί. Μπράβο. Τιμή μας κάνει. Μπράβο. Παλίκαρος. Έχουμε κανένα νέο που να θέλει. Σε θέλουμε. Σε θέλουμε. Πήραμε και δύο παιχτάκια, ε. Ποιους. Πέσουν, ναι, ποιους. Αυτό που πήραμε τώρα. Α, για τον Πάοκ, λες. Ναι, ναι. Ναι, τι λέει η Αμπόλα, λέει τίποτα σημαντικό σήμερα. Δεν προλαβαίνω, Νικό, να δεν προλαβαίνω. Το... Μου ήθελε να βίντεο από τα χωράφια ο καημένος, παίρνει, κάνει, ράνει, δουλειά. Γιατί είναι καημένος. Γιατί τραβάει ζόρι, όχι σαν και εμάς εδώ με το air condition. Γι' αυτό. Πέστα, Νίκο, πέστα. Τραβάει ζόρι, δουλειά, πέστα. Όχι αστεία. Εμείς καθόμαστε εδώ, χαχαχού, χαχαχό. Πάλι θα έρθει να μαυρίσει το κελέ σου λίγο. Αυτή εδώ. Να μαυρίσει το χέρι του. Ο κελέ σου, ο κελέ σου. Α, ο κελέ σου. Το κεφάλι του, ε. Α, καλά, αυτό είναι μαυρισμένο το έχουμε. Εμείς οι φαλακροί είμαστε. Μην αγχώνεσαι. Τα λέμε, φωτάρα. Άντε, τσάω, γεια. Άντε, τσάω. Άντε, τσάω. Λοιπόν... Πώς το φαντάζεσαι αυτόν. Εγώ το ξέρω πώς είναι. Α. Έχει και βαμμένο μαλλί. Ναι. Ναι. Σαν τον κύριο το Γρανάζι. Μουσάκι, είναι... βαμμένο μαλλί, καρέ. Ομορφόπεδο, παλίκαρος είναι. Για πάμε. Ναι. Καλημέρα. Να την α, κυρία Δώρα μας. Καλημέρα, κυρία Δώρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Ποιον έθαψες πάλι, κυρία Δώρα. Ποιος πέθανε. Ένας από πάνω από το τρίτο. Πόσο χρόνο ήταν. Μεγάλος ήταν, ήταν πολύ καλός. Καλός ήταν, η γυναίκα του ζει. Στεναχωρέθηκε, κυρία Δώρα μας. Κάλια, γιατί μη με το λες, γιατί σήμερα λίγο κοιμήθηκα. Άσε, στεναχωρέθηκε το παιδί. Επηρεάζεται από αυτά που γίνονται γύρω της. Είναι συναισθηματικός άνθρωπος, Κωνσταντίνε μου. Εγώ δεν είμαι καθόλου. Εσύ δεν είσαι, το ξέρω. Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα. Αλλά, κυρία Δώρα... Είσαι ψυχούρα, είσαι και εσύ, αλλά δεν θες να το φανερώνεις. Άνα, μπράβο, αυτή είναι η άμυνά του, κυρία Δώρα. Τα ξέρουμε εμείς. Τα έχουμε ψυχολογήσει. Η γυναίκα του ζει αυτού που πέθανε. Ζήμα, χάλια είναι και αυτή καημένη με το πίσω. Χάλια να τον έστειλε στα μνήματα. Ναι. Τι να πεις. Εντάξει, κυρία Δώρα, είσαι καλά εσύ κατά τα άλλα όμως, εντάξει. Όλα... Είμαι καλά, συγγνώμη. Καλά εσύ, εντάξει. Φίλε σε κούτελο παγωμένο, μια χαρά είναι, κυρία Δώρα. Τι πράγμα. Εγώ στεναχωρέθηκα, λέω τι έπαθε. Όχι. Ήμουν για προπόνηση και την άκουσα στο ράδιο. Και εμεί την ακούσαμε, ναι, την ακούσαμε. Τι έπαθε, λέω. Ναι, τι έπαθε, μια χαρά είναι. Εντάξει, πέθανε από πάνω. Εντάξει. Έγινε, καλή σας μέρα και καλή σας. Γεια σου, κυρία Δώρα μας, την αγάπη μας, την αγάπη, να είσαι γερή, δυνατή, να είσαι και σε περιμένουμε να έρθεις. Ξέρεις εσύ. Έτσι. Για πάμε επόμενο φίλο. Πάμε επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Δεν ξέρω καταρχάς αν είστε, πόσο είστε γνώστες μπασκετικά. Έχετε εικόνα τι παίζει με το μπάσκετ. Θα το σχολίαζα. Α, πότε ξεκινάει το μπάσκετ. Και αν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο που λέγανε κάτι γιατί διαβάζανε αλλού δεν θα είναι, αλλού δεν θα είναι. Α, μιλάς για το μπάσκετ τώρα, εσύ για την Κίνα λες. Εγώ νόμιζα για τον ΠΑΟΚ και θέλεις να σου πω τίποτα. Όχι. Για το μπάσκετ. Αν έχετε εικόνα. Εικόνα δεν έχω, δεν θα σε απαντήσω γιατί δεν έχω ακριβώς την απάντηση αυτή τη στιγμή. Αλλά αν θες λίγο να περιμένεις θα το σχολιάσουμε μετά. Ωραία, θα το ακούσω εγώ αργότερα και κάτι άλλο να πω, παιδιά. Νομίζω ότι χθες το μάτι περίσχυσε περισσότερο η βαριά φανέλα. Ενώ πέραν ότι της Αγγλίας για μένα. Θεωρείς δηλαδή πιο βαριά φανέλα αυτή. Βέβαια. Ναι. Της Ολλανδίας σε σχέση με αυτή. Στο σύνολο, προσέξτε έτσι. Ναι. Όχι, μπορεί διαχρονικά να είναι και Ολλανδία, αλλά στο σύνολο στις, ας πούμε, στις επιτεύξεις. Ναι. Ήταν ομάδα, έτσι, λοιπόν, 31 Αυγούστου ξεκινάει το World Cup. Έτσι το παγκόσμιο. Το 31 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου. Ωραία, και, είμαστε στον όμιλο με Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία και Μαυροβούνιο. Α, εγώ θα έχω άδεια, ούτε θα βλέπω. Μια χαρά θα τα βλέπεις εκεί σου καφενείς. Καλημέρα μου, παιδιά, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, παλικαρίδες που ο κόσμος ασχολείται και με τον μπάσκετ. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο, εντάξει, πάμε γραμμές, λίγο για την κομβική συνάντηση με τον Ιβάν του Μπάνε. Ωραία, σάλια, ρε. Κάτσε, τι σάλια, εδώ έχουμε ενδιαφέρον για την αλλαγή καθεστώτος. Γιώργος Καραμάνος, επιχειρηματίας, τον βρήκε για να αλλάξει το καθεστώς. Τι δουλειά κάνει αυτό σήμερα. Έχει, είναι σε ένα γκρουπ με επιχειρηματίες. Κατασκευαστικές εταιρείες. Τι κατασκευάζει, ας τον πάρει τον ΠΑΟΚ μόνος του, τι θέλει το Σαββίδι τώρα. Ναι, ναι. Ρωτάει τι θέλει το Σαββίδι, αφού αλλά, είναι γκρουπ. Από ναι. Ό,τι έχω μάθει, λέει θέλει Παπαθεοδόρου προπονητή ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, εγώ θα λέει θα επενδύσω, αλλά θέλω το κόνσεπτ να στηριχθεί πάνω στον προπονητή που είχατε φέτος. Τι λεφτά θα βάλει, ρε. Θα βάλει να μας σώσει. Τι να βάλει, λεφτά βάλει. Λέω, ναι. Εντάξει. Τι εντάξει. Μόλις βάλει, α σα σώσει. Τον Ιβάν, τι το θέλετε τότε.
Έχει κομβική συνάντηση και με τον Ιβάν. Τον Ιβάν τι τον θέλει, μόνο επιχειρηματία ο μεγάλο. Δεν έχει καταλάβει ότι ο Ιβάν είναι ο σωτήρας του ΠΑΟΚ γενικότερα. Ε, τότε τι το θες τον επιχειρηματία τον άλλο. Εντάξει, μπορεί να θέλει να ασχοληθεί ο Ιβάν. Πάμε γραμμές και θα το κάνουμε. Κάστε ή έχει επιχειρηματία και τον Ιβάν, άντε για χαρά ασχολήσει με την μπάλα. Ναι, αλλά... ή δεν έχει επιχειρηματία. Ο Ιβάν σημαίνει εγγύηση, ρε φίλε. Σιγουριά, επιχειρηματία. Ποιο μου λέει ότι θα είναι εγγύηση σαν τον Ιβάν. Α, τέτοιο επιχειρηματία θα είναι. Δεν ξέρω τι γίνομαι κι εγώ πρόεδρο. Είχε συνάντηση με τον Γιώργο Καραμάνο. Σιγά. Παντελώ άγνωστο Καραμάνο. Συνά από την Αθήνα. Αθήνα Καραμάνος. Ναι, ναι. Πήγε να βρει τον Ιβάν. Ναι. Κάτι έφυγε από εδώ. Λοιπόν, πάμε καλημέρα στον επόμενο. Πάμε παρακάτω. Έλα φίλε. Καλημέρα από... Ναι. Καλημέρα από Μόναχο ρε Ταρμάκη. Γεια χαρά. Έλα ρε Μόναχο. Έλα ρε Βαβαρία. Είδε σε πήρα πρώτη φορά γιατί δεν πέτυχα τα παιδιά της Μαρό. Της Μαρό και τα υπόλοιπα παιδιά. Και τις κοτσαρίδες. Κάτσε ρε φίλε ένα λεπτό. Πήρες τους άλλους και δεν τους βρήκες και αναγκαστικά... Δεν πρόλαβα βρε και σε πήρα από την καλημέρα μου σε πειράζει. Πρώτη φορά σε πήρα. Σε παίρνει πρώτη φορά. Σε πειράζει αυτό. Και είδα και από κοντά είμαι το παλικάρι που ήρθα πριν κανένα μήνα. Ο μπασκετικός. Έτσι πράγμα για να παίξουμε μπασκετάκι. Είσαι ωραίος ρε φίλε. Εγώ σε θυμήθηκα αμέσως. Σε μπασκετικός. Δεν συμπαθιέσαι. Θέλω μία τέτοια από τον Κωστή. Να μου πει για το μεγάλο πρόεδρο τον Γκάρι και την Τσάλτον. Θέλω έτσι μια ανάλυση να μου. Ένα σχόλιο. Κλείσει γιατί δεν είναι καλή γραμμή σου. Γκάρι και Τσάλτον, Κωνσταντίνε. Άμα ήταν σωστός άνθρωπος ο Καρυπίδης. Ναι, γιατί δεν είναι. Όχι. Δεν είναι, λες, θα έπαιρνε να πούμε τους Κινέζους. Ναι, και τους έφερνε εδώ στον Άρη. Τους έφερνε να πάρουν τον Άρη. Αλλά πήγε στην Τσάλτον. Ε, μπορεί οι Κινέζοι να μην θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Τώρα... Θέλουν να επενδύσουν στην Αγγλία που το ποδόσφαιρο είναι ενώ ένα. Εδώ στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο το έχουμε για το καφενέ. Τα χαϊβάνια του Αριανού τώρα. Άμα ήταν σωστός. Θα έλεγε τους Κινέζους, ελάτε εδώ, κάναμε δουλειές, ωραία, μπράβο, έχω μια ομάδα ωραία, πάρτε την και να πάρω το 20% να είμαι επίτιμος πρόεδρος. Δεν το έκανα όμως, πήγε στην Τσάλτον. Μπορεί να θέλει να βγάλει περισσότερο από τον Άρη ο Καρυπίδης, επιχειρηματίας επιχειρηματίας. Δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Ναι. Δεν είναι σωστός. Λες εσύ. Λέω εγώ, ναι. Ναι. Εγώ λέω ότι θέλει να μεγαλώσει κι άλλο τον Άρη και να το μοσχοπουλήσει ακόμα πιο πολύ στους Κινέζους. Στους Κινέζους. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Πού θα τον πάει ρε κουλιάνε τον Άρη. Να τον πω, θα τον βάλει ο Μίλους Europa League, να χτυπήσει κανένα κύπελο. Του χρόνου θα είναι στόχος για τον Άρη. Δεν θα έχει εργοτέλειδες. Ναι. Να χτυπήσει ένα κύπελο. Να πάρει ένα τρόπο μετά από μισό αιώνα. Μισό αιώνα πάρει κύπελο. 70, δεν πήρε τελευταία φορά. 20 θα έχουμε τώρα. Ξέρω εγώ, κατέτοιοι κυκλοφορούσαν τότε. Ε, με αυτό σε λέω. Αν τον ανεβάσει κάποιο που κοίταξε, έχω και ομάδα που έχει πάρει και τίτλο. Άνερε στον κόσμο. Πάμε καλημέρα. Αφού δεν μας βάζει γλώσσα μέσα. Μάλιστα. Έλα. Έλα φίλε Μαγκούς, καλημέρα. Σ' ακούμε, ναι. Ναι, για τον Καρυπίδη δίκιο έχει ο Καραφλός. Ναι, και εγώ Καραφλός είμαι, να ξέρεις πάντως. Ναι, και οι δύο. Και οι δύο, είμαστε... Σγουρομάλιδες και οι δύο, ναι. Λοιπόν, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Γιατί δεν τους έφερε στον Άρη. Ναι. Δεν τους πάει στην Τσάλτον. Αριανός είσαι. Ας γίνει να μας το πει, ναι, γιατί δεν τους έφερε εδώ. Γιατί δεν τους έφερε εδώ. Ναι. Τι ερώτημα έβαλες πάλι, ρε Μπαγάσο, τους έχεις ανακατέψει τώρα πάλι. Γιατί ψέματα είναι. Όχι, καλά λες αυτό. Καλά λέει, καλά λέει, καλά λέει. Ναι, ναι, σου λέει, οι Κινέζοι Ελλάδα εδώ. Έχουν 4 χρόνια επενδυτή, γιατί δεν τους έφερε εδώ. Ναι. Ας τους έφερε στο μπάσκετ. Σαν επενδυτή. Ναι, ας έφερε στο μπάσκετ. Όχι όμως, όπως με το άλλο συμφωνώ που λέει και τον Καραμάνο, δεν το Σαββίδι. Πάω να πάρω γάμα, θα φωνάξω το Σαββίδι να μεταγοράσει. Σαββίδι το δύο Καραμάνος. Καταλαβαίνεις τι επιχειρηματίας είναι τώρα ο Καραμάνος. Τους ξέρω εγώ αυτούς. Τους ξέρω και εγώ αυτούς. Με εσείς ειδικά εκεί. Καραμάνος. Ο Μούχαλης σε καφενεία, τους ξέρετε όλοι. Ποιος είναι ρε υπεύθυνος. Αφού βάλαν τον Καραμάνο να πει ο Πέλεβιτς επειδή τα τρώγε για να μπει ο άλλος. Να μπορέσουν να ξαναβάλουν το Σαββίδι. Φίλε, δεν εστερνιζόμαστε την άποψή σου. Τι έτρωγε, δεν έτρωγε, δεν έχει αποδείξει. Δεν το υιοθετούμε εμείς σαν εκπομπή. Έτσι λένε δική σας. Ναι, γι' αυτό τρελάτε το δικό σας και δεν παίρνει στο μπάσκετ. Ναι. Έτσι θα λένε οι δικοί σας, δεν ναι, τα λένε. Ναι, ναι, πέσω έτσι, ναι, πέσω λίγο. Τι είπαν οι δικοί τους, για ναι, πες, ναι. Να σε καλά, φίλε. Τι είπαν οι δικοί τους. Τον Άρμεγαν, γι' αυτό πήρε χαμπάρι αυτός και την έκαναν. Έτσι λένε, λέει. Κάποιοι λένε ότι Άρμεγαν λέει το Σαββίδι κάποια λεφτά που έδωσαν. Ναι. Εκεί μέσα και γι' αυτό τρελάθηκε. Πάρε τον Γιώργο που μιλάτε με τον Γιώργο. Δεν μιλάμε, ρε. Γιατί για τον Καρυπίδη που τον άρμεξε, λέει, μα το είπε. Ποιον Καρυπίδη άρμεξε. Πριν δύο χρόνια που βρήκα εγώ τον. Ποιον βρήκε, τον Καρυπίδη. Λέω Καρυπίδη, μπαμπά, έκανε δουλειά με Καρυπίδη, μπαμπά. Ναι, με είπε ο Γιώργο. Μπαμπά. Ναι. Έκανε Καρυπίδη δουλειά, μπαμπά. Για το ποιοι φάγανε τα λεφτά στο μπάσκετ, τον μπαμπά δεν λέει ο Γιώργος. Δεν λέει. Μας πει ο Γιώργος, δεν μπαμπά. Δεν λέει, δεν λέει. Διακοπές θα πάνε το παιδί, είναι διακοπές. Δεν λέει ο Γιώργος μπαμπά. Πάμε καλημέρα επόμενος. Εδώ γίνονται τερατουργήματα σε αυτή την κοινωνία. Εδώ εγώ έμαθα. εγώ,
Σόδομα και Γόμορα, έτσι. Εγώ έχω μάθει τέτοια θες, ότι ένας μεγάλος επιχειρηματίας έδωσε λεφτά σε υποψήφιους, να πούμε, πολιτικούς. Αλλά! Και αντί να τα ρίξουν στην, στην αγορά, αυτά τα φάγανε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Αλλά! Κοίτα να δεις. Και μετά ρίξαν, τερατουργήματα! Και μετά το κατάλαβαν αυτοί οι επιχειρηματίες και ρίξαν αλλού, να πούμε, την προσοχή τους, να πούμε. Αλλά! Αλλά! Μάλιστα! Δεν λέω ονόματα. Μη. Λοιπόν, έχουμε Αναστασίου Χάρη ένα λεπτάκι, να ξέρεις. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα από τον υπέροχο βυθό Σκοτίνας, ο Καραβανέας είμαι. Έλα ρε βουνό, πού είσαι ρε, από το πριγκιπάτο της Πιερίας θες να πεις. Έτσι μπράβο. Και τη βρωμοθάλασσα του. Ωραία. Εκεί στο βυθό είναι καθαρή θάλασσα. Τι να σε πω. Πίσω, Κωστή, πίσω από τον Καραβάνα είναι Σαββίδης ρε, γι' αυτό μη φωνάζετε. Αφήστε το, ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος. Και όσο ανέφαγε ο Πρέλεβιτς, μαγιά του και τα έφαγε. Ας πάνε και αυτοί να τα φάνε. Κάτσε. Όταν ο Πρέλεβιτς όμως ήταν εκεί μπροστά, όλοι οι άλλοι κάναμε γλουγλού. Έτσι δεν είναι. Έτσι, του Μπεκιστάν. Όσοι έχουν πάρει από αυτούς που μιλάνε διαρχίας. Να τους δώσω το δικό μου, γιατί μιλάω επειδή έχω. Εντάξει. Ναι. Μιλάνε πολύ, ούτε για Πρέλεβιτς, ούτε για Σαββίδη, ούτε για τίποτα. Ευχαριστημένοι δεν είμαστε με τίποτα. Με μάλιστα. Τίποτα απολύτως. Ωραία. Να είστε καλά παιδιά. Φιλιά, μπανάκι θα κάνεις τώρα. Θα κάνεις μπανάκι. Ναι. Κουτίτσα περιμένω και το μητέρα και θα τα πούμε. Στο πριγκιπάτο ρε. Στη Σκοτίνα. Στη θαλασσάρα και εκεί. Άμμο κάτω. Θα πίνεις τα φρέντο καπουτσίνο. Εκεί στο Μιτσάρα το φιλά. Άμα πας λοιπόν Σκοτίνα θα πας γι' αυτό. Πας κανένα αχινό. Όχι δεν έχει τέτοια. Τα έχουμε καθαρίσει. Βιολογικό καθαρισμό. Όλοι σουρωμένοι εκεί στο βυθό θα είναι εκεί. Ρε ξεστιό θα πας στο Μιτσάρα το φιλαράκι θα πεις είμαι ο ραπ. Τελείωσε. Χαρά που θα κάνει αυτό. Οχ, μόνο θα χαρεί. Θα πίνεις, θα τρώσω στο βράδυ. Θα σκάσει και σου θέλει να πάει να πει: φύγε από εδώ, σου πει. Ναι. Φύγε από εδώ, σου πει. Α, σε πει, ακούει και ο Κόκκινος. Ακούει και ο Κόκκινος και παίρνει ιδέες τώρα. Μας ακούει καθημερινά, γι' αυτό σου λέω. Είναι φαν εκεί ο Μιτσάρας. Καλημέρα, σου βυθό. Φτάνει. Έλα, φίλε. Φτάνει. Καλημέρα. Καλώς τον. Κουλ. Έλα, γουέρ μου. Είμαι το φιλαράκι σου, βγήκαμε μαζί φωτογραφία. Είσαι ήρωας. Είμαι, το ξέρω, φίλε. Αυτά πρέπει να τα πει πάνω στον Ανδρώνη. Έχει σκάσει ο διπλανός. Έχει μπουρλαθεί, ψάχνει. Ναι. Πες κι άλλα, είμαι ήρωας. Ποιος είναι ήρωας εδώ στο Μετρόπολης, ποιος? Ο Κουλιανός. Έτσι, γράφτε αυτά καζαμπάκια. Ο Τρανός. Έτσι. Είσαι ήρωας, πώς τον ανέχεις αυτόν τον καταπιά δίπλα σου. Δεν υπάρχει, δεν φίλε. Μπράβο. Έχει γνώσεις, αλλά είναι πολύ καταπιά, μεγάλος καταπιά. Ρε, ανακατοσούρας είναι ένα μπουμπούλα, χώνεται μέσα, μπουκαδόρος είναι. Ο προηγούμενος είπε κάτι σωστό. Για πες. Όσοι είχαμε διαρκείας μιλάμε, όσοι είχαν διαρκείας του Μπεκί και να είναι μάγκες αυτό να πάρω διαρκείας στο μπάσκετ. Γιατί 100 άτομα πάνε. Γιατί το μπάσκετ έδωσε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο μετά την ΑΕΚ, μετά πολλά χρόνια. Έτσι. Στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Ωραία, ούτε θα πω ότι ήμασταν μπασκετικοί εμείς, σίγουρα. Γίναμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το γουστάρουμε τη σπηριά. Όχι, πώς δεν είχατε σχέση με το καλάθι. Πετάγατε τα κάκαδα στο καλάθι. Δεν είχαμε. Ακούγεται την καταπλιά. Δεν καταπλιά τον εφέ. Δεν είχαμε και με το βόλεϊ και πατριάρχη γίναμε. Έξι τίτλοι. Δεν κάναμε το λαό του Πάου. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά από καρδιάς. Σπάνια παίρνω, αλλά σας γουστάρω, σας ακούω. Να είσαι καλά, κατάσπα. Ακόμα μια φωτογραφία να βγούμε από το καταπλιά και άμα θες στείλε μου. Off the record το ημέρο σας στείλει φωτογραφία. Τι θέλω, ναι βέβαια. Και σε θέλω από κοντά, είσαι πηγή δυτικής ενέργειας, να ξέρεις. Καλέ μα δε φούλη, να σε καλά. Γνώρισα αυτόν τον παλίκαρο, ναι. Στην εκδήλωση για το Champions League δεν υπάρχει. Μορφή. Πού ήταν αυτή η εκδήλωση? Κάτω στο Ολύμπιον την προηγούμενη εβδομάδα, τελικό Champions League. Είσαι καλεσμένος? Ναι, ήμουν εκεί, έκανα και δουλίτσα. Μπράβο, ναι, μπράβο. Όλα καλά. Πάμε να πάρουμε ακόμα έναν. Έπεσε με ροκάματα. Μια χαρά. Μπράβο. Αλλά. Για πηγαίνεις τζάμπα ποτέ. Ποτέ. Πάμε σε ένα. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς να. Από Αριδαία, τι κάνουμε. Τι λέει η Αλμοπία, ποιον έχει προπονητή. Καλά, το Τυριακίδη ανανέωσε. Ωραία. Μόνο αυτό είναι το νέο από Αλμοπό. Δεν έχω άλλα νέα για Αλμοπό. Λοιπόν, κοστίζει δύο πράγματα. Ναι. Αυτό που κάνετε στη Θάσο, ωραίο. Τα βιντεάκια είναι βέβαια μικρά. Και κακής ποιότητας. 100% και στον ήχο. Είναι κάτι, ναι. Θέλετε κάμερα-μαν κανονικό. Όχι, θα πάρουμε, όχι, έχουμε βρει ένα βόλιο. Ναι. Μια ψηφιακή κάμερα, πόσο κάνουν, 200 ευρώ κάνει μια καλούτσι εκεί, 250. Ναι. Ένα τρίποδα και εκεί που κάθεστε αφήστε... τρίποδα φωνάξουμε από κολόκομα, είναι. Μη, κολόκο είναι δικό μας άνθρωπος. Σε ένα τρίποδα, ναι, εντάξει, θα το έφτιασα. Τα αφήσεις 2-3 ώρες και μετά κάνετε το μοντάζ για να μην χάνετε καμία... Φάς τώρα εκεί ο Φωτιάδης που έκανε το τάκνι τώρα.
στον συμπέχτη του για να το είχε σε βίντεο, τι θα γινόταν. Θα γινόταν παζουλισμός, έχεις δίκιο. Χαμός θα γινόταν. Ναι. Και λοιπόν, τώρα Νίκο, πες μου λίγο αυτές οι δύο μεταγραφές, η μία του ΠΑΟΚ και του Άρη που κλείσανε, τον ΠΑΚ και ο Μέσος, να τους δω λίγο στο μάνατερ. Από πού προέρχονται, από ποιες ομάδες είναι. Για τον ΠΑΟΚ λες ή για την ΑΕΚ. Για τον Άρη. Για τον Σουτγκρέν. Όχι, ο Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε, ναι, μπες η Χέρακλες. Χέρακλες. Μπες να το δεις. Και του, ναι. Και του ΠΑΟΚ, ο Ροντρίγκο είπες δεξί μπακ. Ο Ροντρίγκο το δεξί μπακ της Άβες. Και ο Παουλίνιο είναι το δεξί μπακ της Τσάβες. Έτσι, για να μην Ρίο Άβες. Έτσι. Όχι, Άβες, όχι Ρίο Άβε. Άβες. Ναι, εκείνο είναι Ρίο Άβες. Ο Ροντρίγκο είναι αυτός. Ο Παουλίνιο είναι αυτός που πήρες εσύ. Το δεξί μπακ της Τσάβες που υποβιβάστηκε. Ο Ροντρίγκο. Τσάβες. Ναι, ο Πάου πήρε από την Άβες τον Ροντρίγκο. Το δεξί μπακ. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Μπες να τους δεις. Στην Ουψάλα στο Γιώργο, στο Γιώργο στην Κρακοβία, έτσι. Στον Αντώνη στην Καλονή, Καλονή και στην Καλυθέα στο Φάνη, το φίλο μου. Ωραία, καλό για... στην Πυλήνη. Είσαι πολυπολιτισμικός, μ' αρέσεις. Παγκόσμιο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά, τα λέμε. Γεια σου, ρε Αριδέα, γεια χαρά, Αριδέα. Ωραία. Και εμείς πρέπει να κλείσουμε όμως σιγά-σιγά. Ωραίος, κλείσαμε έτσι. Δεν σχολιάσαμε, Κωνσταντίνε. Είδες τώρα το είδα, τον Καραπαπά που έκανε ανάρτηση στο Facebook. Εντάξει, θα τα πείτε. Πού δουλεύει ο Καραπαπάς? Στο Ολυμπιακό δουλεύει ακόμα. Αφού παραιτήθηκε. Ακόμα πρέπει να είναι εκεί γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Θα τα πείτε με τον Δήμο. Δεν ξέρω. Έχουν αυτή δουλειά, βρίσκουν εύκολα. Εύκολα, αφού όλος ο πειράς εκεί. Άμα είσαι με μια ομάδα ναι. Και είσαι στέλεχος, σε βρίσκουν. Ναι, σωστά μιλάς. Άμα είσαι ξέμπαρκος σαν και εμάς. Ναι. Ψάχνεις να βρεις. Τι να κάνουμε. Εντάξει, παλεύουμε τα βουνά και με τα θηρία και με τα λαγκάδια. Δεν κάνει αβάντε. Ναι. Λοιπόν, τέλος σε όλα αυτά με τα καλώδια που έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή στο μυαλουδάκι σας. Ήρθε η Wind Vision για να σας δώσει λύσεις και σε αυτό το θέμα. Είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση. Αρχικά ο αποδικοποιητής της Wind Vision είναι μικρός. Όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wind Vision είναι μέσω ίντερνετ. Δεν χρειάζεται δορυφορικό καλώδια αφού συνδέεται με ίντερνετ μέσω Wi-Fi. Πλούσιο περιεχόμενο, πάνω από 60 συνδρομητικά κανάλια. Όλα τα κανάλια Nova Sport, Netflix, YouTube και χιλιάδες εφαρμογές από την Google. Η Wind Vision θα είναι το μόνο που χρειάζεται συνδεμένο στην τηλεόρασή σου. Αυτή είναι η τηλεόραση, η δικιά σου πλέον τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ολοκληρώσαμε, είμαστε ακριβώς στις 10. Εσείς μένετε εδώ, με ακολουθεί Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης. Ένα τρομερό δίδυμο, μέχρι και τις 12 με την πλάκα τέλος. Στις 12 ενημέρωση στην Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Σταματήστε, διπλοπαρκάρετε, βάλετε αλάρμ. Θα έχουμε πάλι βροχή από συνεντεύξεις, ειδήσεις. Θα γίνει ένας χαμούλης εδώ. Αμέσως τώρα ακολουθεί Κωνσταντίνος Βαραγιάννης. Και βεβαίως να σας πω τι μπορεί να κάνετε για να περάσετε καλά όλο το καλοκαίρι. Καλή διάθεση θέλει, καλή παρέα, ένα καλό αυτοκίνητο. Να πηγαίνεις για τις βουτιές σου στη θάλασσα, για ψαράκι στο λιμάνι ή για κανένα ποτάκι σε μπιτσόμπαρο. Αν αυτό το αυτοκίνητο βεβαίως είναι και Citroën σε ένα ή σε πέντε ακόμα καλύτερα. Και αν σου πληρώσει το Ritz Casino, είναι θεϊκό πραγματικά. Παρασκευή 28 του Ιούνιου το καζίνο κληρώνει ένα Citroën σε ένα Airscape και το Σάββατο 29 Ιούνιου ένα Citroën σε πέντε Aircross. Σημειώνεται τις ημερομηνίες. Κληρώσεις θα γίνουν 1:30 το βράδυ. Κώστας Κωνσταντινίδης επιμελείται για όλα αυτά. Απίστευτο showman. Εμείς φεύγουμε, δίνουμε σκυτάλι σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Ευχές για ένα υπέροχο πρωινό.